Καλημέρα. Να σας καλωσορίσουμε για τη σημερινή συνέντευξη. Ξεκινάμε το θέμα το οποίο έχουμε προαναγγείλει και στη συνέχεια μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις που θέλετε. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Να σας καλωσορίσω και να ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Δίπλα μου είναι ο κύριος Αγγελόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Παρόν είναι και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο κύριος Κουζέλης. Θέλαμε να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση για να απαντηθούν και να διευκρινιστούν τυχόν απορίες που υπάρχουν για ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που είναι η πορεία των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων μας. Οπότε, οποιαδήποτε ερώτηση νομίζετε ότι θα διευκρινίσει αυτό το στοιχείο της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης, με μεγάλη χαρά να την απαντήσω. Θέλω έτσι προκαταρκτικά να σας πω ότι έχει δημοσιευθεί στη Διάβγεια το ποσό των 12 εκατομμυρίων που είχαμε υποσχεθεί το Σεπτέμβριο έκτακτης ενίσχυσης για τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι μέσω του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων, που όμως αυτό δεν παίζει κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Είναι 13 εκατομμύρια έκτακτη επιχορήγηση, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί. Και κάτι το οποίο, για το οποίο έχω ρωτηθεί, είναι αν τυχόν θα προχωρήσει η κοινή υπουργική απόφαση για τις προσλήψεις των συναδέλφων, των συμβασιούχων για τη διδασκαλία των μαθημάτων στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Η απάντηση και σε αυτό είναι ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δημοσιευθεί αυτή η απόφαση. Τώρα, ως προς το βασικό θέμα, θέλουμε να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε εάν τυχόν δεν το δούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Το γενικότερο πλαίσιο είναι κάτι που λέμε από πέρσι, δηλαδή ο ενιαίος χώρος ανωτάτης εκπαίδευσης και έρευνας. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δραματική αναβάθμιση των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των ΤΕΙ, αναβάθμιση η οποία είναι αποτέλεσμα των διδασκόντων και των ερευνητών σε αυτά τα ιδρύματα. Εμείς ψηφίσαμε τον Αύγουστο τον νόμο που ψηφίσαμε, που νομίζουμε ότι κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ενίσχυση αυτής της αναβάθμισης, και πρέπει να δούμε τι κάνουμε με αυτό το νέο τοπίο που υπάρχει στο χώρο της ανωτάτης εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων. Τα προβλήματα λοιπόν είναι η δημιουργία στα ΤΕΙ ή η διαμόρφωση στα ΤΕΙ τμήματων εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και ταυτοχρόνως η ύπαρξη κατά κύριο λόγο στα ΤΕΙ, αλλά όχι μόνο στα ΤΕΙ, και προβληματικών τμήματων. Αλίμονο αν τα ιδρύματα ήταν ομογενοποιημένα, αλίμονο αν τα ιδρύματα δεν είχαν και τέτοιου είδους προβλήματα. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι να δούμε με δεδομένη αυτή την κατάσταση ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και βεβαίως το επόμενο βήμα θα διαμορφωθεί με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να επανέλθουμε, αλλά η λογική μας είναι ότι τα προβλήματα αυτά είναι προβλήματα ακαδημαϊκά και τα κριτήρια επίλυσής τους πρέπει να είναι ακαδημαϊκά. Άρα η θέση μας δεν είναι να πανεπιστημιοποιηθεί κάθε ΤΕΙ. Αυτό θα ήταν μια λάθος προσέγγιση. Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ οριζόντια δεν τίθεται. Εκείνο όμως που τίθεται είναι αυτό το πολύ περίπλοκο πλέγμα συνεργειών, συγχωνεύσεων
και συνεργασιών ανάμεσα στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια. Άρα παίρνουμε το κάθε τμήμα ξεχωριστά, θα σας πω τη διαδικασία, και βλέπουμε τις δυνατότητες συνεργειών, συγχωνεύσεων πολλές φορές και συνεργασιών. Τώρα, εκείνο που θα πρέπει επίσης να τονιστεί σαν συμπληρωματικό, αν θέλετε, της ακαδημαϊκότητας των ακαδημαϊκών κριτηρίων, είναι ότι θα πάρουμε υπόψη σίγουρα ζητήματα τοπικότητας, αλλά χωρίς να αφαιθούμε στην αδράνεια της τοπικότητας. Διότι η άνευ όρων παράδοση σε δυναμικές των τοπικοτήτων πολλές φορές είναι και ο λόγος που έχουμε έρθει σε αδιέξοδα ως προς την ακαδημαϊκότητα πολλών θεσμών. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι το πολύ λεπτό που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά το βασικό μας αυτή τη στιγμή είναι, χωρίς να είμαστε θεροβάμονες, να δούμε ποια είναι τα ζητήματα που βάζουν οι τοπικές κοινωνίες, αλλά που πρέπει εμείς να πείσουμε τις τοπικές κοινωνίες για το ακαδημαϊκό εγχείρημα και όχι για ένα στρεβλά αναπτυξιακό που τόσα χρόνια μας έφερε εδώ που μας έφερε. Ταυτόχρονα πρέπει τα πανεπιστήμια, και έχουμε συνεννοηθεί με τα πανεπιστήμια, να μας προτείνουν και ένα στρατηγικό πλαίσιο. Δηλαδή θέλουμε από τα πανεπιστήμια να μας πούν πώς φαντάζονται τον εαυτό τους σε 5 χρόνια. Και σε αυτά τα 5 χρόνια να συμπεριληφθούν νέα τμήματα και εντελώς καινούργια τμήματα, ίδρυση εντελώς καινούργιων τμήματων, οι σχέσεις που θα έχουν με τα ΤΕΙ, συγχωνεύσεις, συνέργειες, συνεργασίες κτλ. Το τι θα γίνει με διάφορους ερευνητικούς θεσμούς που μπορεί να είναι στην περιφέρεια αυτών των πανεπιστημίων. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν άλλα υπουργεία. Ξέρουμε ότι το αγροτικής ανάπτυξης έχει πολλούς και πολύ σοβαρούς ερευνητικούς θεσμούς. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν πολύ συγκεκριμένες συνέργειες ανάμεσα στα πανεπιστήμια και αυτούς τους θεσμούς, και δεν σας το λέω τυχαία ως προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με το Υπουργείο αυτό. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι έχουμε τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προτείνουν μία στρατηγική, και σε αυτήν την στρατηγική μέσα θα πρέπει να δούμε και να μας προτείνουν και τα πανεπιστήμια και τη θέση των συνεργασιών, συνεργειών και συγχωνεύσεων με τα ΤΕΙ. Αυτό τώρα δεν μπορεί να γίνει χωρίς πολύ συστηματικές συζητήσεις με τα ΤΕΙ. Τι έχουμε κάνει λοιπόν? Έχουμε συγκροτήσει πολύ συγκεκριμένες επιτροπές ανάμεσα σε πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Υπάρχει επιτροπή ανάμεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιωνίσων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΤΕΙ Υπήρου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και όπως ξέρετε στην Κρήτη ήδη υπάρχει μια πολύ συστηματική συνεργασία ανάμεσα στο ΤΕΙ Κρήτης και το Πανεπιστήμιο εκεί. Τι γίνεται τώρα? Συνεδριάζουν αυτές οι επιτροπές και αποφασίζουν τι θα προτείνουν στο Υπουργείο. Εντάξει. Το Υπουργείο παίρνει τα πορίσματα αυτών και σχολιασμένα τα στέλνει στις συγκλήτους του κάθε πανεπιστημίου και του κάθε ΤΕΙ. Θέλω να είναι σαφής η διαδικασία. Και μετά προσπαθούμε να υπάρχουν συνενέσεις ως προς τις προτάσεις που γίνονται.
Στις επιτροπές κατά κύριο λόγο συμμετέχουν και οι Πριτάνης από τα δύο ιδρύματα, αντιπριτάνης κτλ. Δηλαδή συμμετέχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά το χώρο. Αυτές οι επιτροπές είναι επιτροπές που συγκροτεί το Υπουργείο. Θέλουμε είναι να έρθουν από αυτά τα άτομα προτάσεις, οι οποίες προτάσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι στον αέρα, γιατί τα άτομα αυτά ξέρουν και πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες, αλλά ξέρουν και πάρα πολύ καλά τις σχέσεις με άλλα ιδρύματα κτλ. Άρα έρχονται προτάσεις, εμείς μελετάμε τις προτάσεις που έρχονται, τις σχολιάζουμε, μπορεί να υπάρχουν προτάσεις με τις οποίες διαφωνούμε, άρα καταγράφουμε και εμείς τη διαφωνία μας ως Υπουργείο. Και πάνε οι προτάσεις σχολιασμένες στη συγκλή τους. Και εκεί πια αναζητούμε συνενέσεις. Τι σημαίνει συνενέσεις? Συνένεση, όπως καλά γνωρίζετε, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ψηφίζουμε. Είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Δεν σημαίνει πλειοψηφίες, μειοψηφίες. Δεν σημαίνει 70% υπέρ, 30% κατά κτλ. Κτλ. Συζητάμε, οι συμφωνίες, καταγράφονται όμως και οι αδυναμίες και οι διαφωνίες και έρχονται τα πρακτικά των συγκλήτων στο Υπουργείο και το οποίο έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης. Και το Υπουργείο θα προχωρήσει στις νομοθετήσεις. Τώρα, αυτό το εγχείρημα δεν θα έχει καμία απολύτως αρνητική επίπτωση ούτε ως προς τις θέσεις εργασίας, ούτε και ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των παλαιότερων ετών. Δύο επιπλέον, πριν πάω συγκεκριμένα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Άρχισαν να συνεδριάζουν και θα σας ανακοινώσουμε εντός της εβδομάδας ή την αρχή της άλλης εβδομάδας τα ονόματα. Οι επιτροπές που είχαμε νομοθετήσει τον Αύγουστο, που θα μελετάνε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων μηχανικών των ΤΕΗ. Αυτές είναι μικτές επιτροπές. Να σας θυμίσω ποια είναι η σύνθεσή τους. Είναι ένα άτομο από τμήματα πολυτεχνικά, ένα άτομο από τμήματα μηχανικών των ΤΕΗ και τέσσερις πτυχιούχοι μηχανικοί ή διπλωματούχοι, δηλαδή τέσσερις μηχανικοί με πτυχίο πολυτεχνείου, δύο μηχανικοί με πολυτεχνείου και δύο μηχανικοί απόφοιτοι των ΤΕΗ. Και είναι καταρχήν σε τέσσερις τομείς. Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί πληροφορικής και πολιτική μηχανική. Έχουμε κάνει την πρώτη συνεδρίαση και την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζονται οι επόμενες συναντήσεις, ώστε να αρχίσει μια συστηματική συζήτηση για την επίλυση ενός εξαιρετικά σημαντικού κοινωνικού, αλλά πιστεύουμε και επιστημονικού προβλήματος που είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα κυρίως των αποφύτων των ΤΕΗ. Και βλέπετε ότι είναι μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν και μηχανικοί των πολυτεχνείων και των ΤΕΗ. Και το δεύτερο είναι ότι νομίζω σήμερα ή αύριο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η επιτροπή που θα είναι η επιτροπή για την αναγνώριση και τον καθορισμό των διαδικασιών για την αυτοδύναμη απονομή διδακτορικών από τμήματα των ΤΕΗ. Εντάξει. Ο τρόπος που θα λειτουργήσει αυτή η επιτροπή, την οποία όπως σας είπα την έχουμε ήδη συγκροτήσει, είναι ότι θα στείλει στα ΤΕΗ τα κριτήρια που νομίζει ότι πρέπει να ισχύουν και άρα τα ΤΕΗ θα στείλουν τα τμήματα που τα ίδια νομίζουν ότι μπορούν να παρέχουν διδακτορικά. Και θα μελετήσει η Επιτροπή αν οι προτάσεις που γίνονται από τα ΤΕΗ είναι προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια ή όχι. Τώρα,
Γνωρίζετε ότι παράλληλα έχουμε αποφασίσει την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσα από την συγχώνευση του ΤΕΙ Πειραιά και του ΤΕΙ Αθηνών. Μιλάμε για δύο εξαιρετικά υψηλού επίπεδου τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συζητάμε στο πλαίσιο μιας επιτροπής που έχουμε, στην οποία συμμετέχουν και οι Πριτάνοι των δύο ιδρυμάτων, την διαδικασία συγχώνευσης και τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα που όλοι είναι σύμφωνοι πως θα λυθεί και αυτό μονάχα με ακαδημαϊκά κριτήρια. Διότι όπως καταλαβαίνετε η συγχώνευση τμήματων δεν είναι κάτι το μηχανιστικό, είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή συζήτηση επί του επιστημονικού, θέλει πολλή συζήτηση επί του επιστημολογικού, θέλει πολλή συζήτηση ως προς τις μεταβατικές διατάξεις και μπορώ να σας πω ότι έχουμε έρθει σε ομόφωνες αποφάσεις για πάνω από το 75% των τμήματων. Υπάρχουν ορισμένα που ακόμη πρέπει να σκεφτούμε την λύση που θα προτείνουμε. Πάντως έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι και με το ακαδημαϊκό κομμάτι και θέλω να έτσι ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που συμμετέχουν, αλλά κυρίως τα τμήματα τα οποία μας έχουν στείλει τα καινούργια προγράμματα σπουδών. Όλο τον Αύγουστο και όλο τον Σεπτέμβριο οι συνάδελφοι αυτοί κάθισαν και συγκρότησαν νέα προγράμματα σπουδών σε συνεργασία και με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και το νέο πανεπιστήμιο δεν θα είναι απλά η συγχώνευση κάποιων τμήματων, αλλά το νέο πανεπιστήμιο θα είναι και ένα πανεπιστήμιο με κάθε τμήμα να έχει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών. Ο στόχος εδώ είναι από 1η Ιανουαρίου ή τέλος πάντων αν όχι 1η Ιανουαρίου εντός του Ιανουαρίου να αρχίσει να λειτουργεί η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Άρα ιδρύει κανείς ένα θεσμό όπως είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στον οποίο θεσμό απορροφώνται τα δύο ΤΕΙ. Ο στόχος είναι να αρχίσει να λειτουργεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την μεταβατική περίοδο, την οποία θα περιγράψουμε και με μεγάλη σαφήνεια στα στην νομοθεσία και στις διάφορες εγκυκλίους που θα έχουμε. Τελειώνω με δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι, όπως σας είπα πριν, πολλά θα καθοριστούν από τη στρατηγική που θα μας διατυπώσουν τα ιδρύματα, κυρίως τα πανεπιστήμια. Στρατηγική, όπως σας είπα, που θα προβλέπει καινούργια τμήματα, συγχωνεύσεις με ΤΕΙ, συγκεκριμένες σχέσεις με θεσμούς οι οποίοι είναι εκτός πανεπιστημίου και με την ίδρυση των διετών προγραμμάτων σπουδών. Αυτό για μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, διότι θέλουμε να πείσουμε και την νεολαία και την ελληνική κοινωνία ότι παίρνουμε πολύ σοβαρά τα θέματα της τεχνικής εκπαίδευσης. Άρα είναι διετής δομές οι οποίες θα είναι ανοιχτές για τα παιδιά που θα παίρνουν απολυτήριο από τα επαγγελματικά λύκεια. Θα είναι δωρεάν αυτές οι δομές. Θέλω να είναι σαφές αυτό γιατί κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Θα είναι μέρος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Τα σημαντικά στοιχεία είναι δύο. Πρώτον, θα είναι εντός των ΤΕΙ ή των πανεπιστημίων και θα επιβλέπονται από μία επιστημονική επιτροπή στην οποία θα προεδρεύει ο αντιπρίτανης
των ακαδημαϊκών υποθέσεων του κάθε ιδρύματος. Άρα θα υπάρχει μία δεδομένη υψηλή ποιότητα στα προγράμματα σπουδών. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με την ολοκλήρωση θα μπορεί κανείς να έχει πιστοποιητικό, επαγγελματικό πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προσόντων. Δεν θα τυραννιέται να ξαναδίνει εξετάσεις σε άλλους θεσμούς κτλ. Θα παίρνει λοιπόν ένα πτυχίο, το οποίο πτυχίο του θα πιστοποιεί αυτά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και έχουμε πάρα πολλά αιτήματα για τις διετήσεις σπουδές, αλλά θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε για κάθε διετή πρόγραμμα σπουδών τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών που θα είναι εκεί. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, μπορούμε σε ερωτήσεις να τα αναπτύξουμε. Και τελευταίο θέμα είναι ότι προφανώς σε μια τέτοια προοπτική τα πανεπιστήμια θα πρέπει να μας πούν και τις ανάγκες τους σε υλικοτεχνικές υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Διότι δεν μπορεί να κάνεις μια μεταρρύθμιση χωρίς μια πρόσθετη χρηματοδότηση, μια πρόσθετη χρηματοδότηση που θα εκφραστεί όχι μόνο στην αντιμετώπιση των ανελαστικών εξόδων που έχουν τα ιδρύματά μας, αλλά και για την στελέχωση και την υλικοτεχνική υποδομή. Νομίζουμε ότι τώρα που η χώρα μας βγαίνει από αυτήν την περιπέτεια και την πολύ σοβαρή οικονομική κρίση και ξέρουμε ότι τα βήματα που κάνει η κυβέρνηση είναι πολύ σταθερά προς αυτή την έξοδο, θα υπάρχουν και οι δημοσιονομικές δυνατότητες για αυτήν την επόμενη μέρα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας, που ήδη από τον νόμο που έχουμε ψηφίσει αποκτούν ένα πολύ πιο οργανικό χαρακτήρα ως προς την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας και ο κύριος Αγγελόπουλος για οποιαδήποτε ερώτησή μας θέσετε. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις, να παρακαλέσω μόνο, αλλά και για δική σας διευκόλυνση, να ξεκινήσουμε πρώτα με ερωτήσεις για το συγκεκριμένο και μετά να ακολουθήσουν άλλες ερωτήσεις για άλλα θέματα, έτσι. Ο κύριος Σιακαβάρας. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θα μας δώσετε κάποιο σχέδιο με τις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα μας δώσετε κάποιο σχέδιο σήμερα με τα θύματα και τις σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, όχι, όχι. Αν μας διευκρινίσετε, αν θα μας δώσετε. Αν θα μας δώσετε. Όχι, δεν θα σας δώσω, διότι θέλω να έρθει και τυπικά η πρόταση της Επιτροπής στο Υπουργείο. Αλλά λοιπόν, να σας πω κάτι, κύριε Σιακαβάρα, με πρώτο εσάς έχουν δημοσιευθεί διάφορα σχέδια που κατά 75% ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα που θέτουν οι γονείς και τα παιδιά που φοιτούν ήδη σήμερα στα ΤΕΗ είναι εάν ένας φοιτητής σήμερα που είναι στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος θα πάρει πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΗ ή θα υποχρεωθεί σε συμπληρωματικά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσει αυτό το πτυχίο. Δεύτερον, για τους καθηγητές των ΤΕΗ, εάν θα αξιομοιωθούν με τους καθηγητές των πανεπιστημίων, σε όλα, δηλαδή και στο μισθολογικό, αλλά και στο ωράριο. Ξέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των δύο κατηγοριών έχουν διαφορετικό ωράριο. Θα αξιομοιωθούν. Εντάξει, αυτά τα δύο και να μην φάω και τον χρόνο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Κύριε Σιακαβάρα, θίξατε ενδεχομένως ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γενικά. Και αυτό είναι οι μεταβατικές διατάξεις. Όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο στη χώρα μας και διεθνώς, η επιτυχία τους εξαρτάται κατά πόσο κανείς έχει μελετήσει στα σοβαρά τις μεταβατικές διατάξεις. Ας έρθουμε λοιπόν με βάση αυτό στα ερωτήματα που θέτετε. Ως προς τα παιδιά. Οι μεταβατικές διατάξεις θα κατοχυρώνουν την δυνατότητα των παιδιών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως προγράμματα των ΤΕΗ.
το κάθε τμήμα μέσα ακριβώς στην αυτονομία αυτών των ιδρυμάτων θα έχει τη δυνατότητα να πει ότι αν θέλετε εσείς να πάρετε 5 μαθήματα παραπάνω, 10 μαθήματα παραπάνω κτλ, θα μπορείτε να πάρετε το πτυχίο, αντί να πάρετε πτυχίο ΤΕΙ, να πάρετε πτυχίο Πανεπιστημίου. Το λέω αυτό γιατί θα είναι λάθος εκ μέρους του Υπουργείου να ανακατοθεί σε τέτοια πράγματα. Το Υπουργείο λοιπόν τι λέει? Λέει, αν εσύ έχεις μπει σε ΤΕΙ και θέλεις να ολοκληρώσεις το πρόγραμμά σου ως ΤΕΙ, έχεις αυτή τη δυνατότητα να το κάνεις. Αν εσύ έχεις μπει ως ΤΕΙ και τώρα που έγινε πανεπιστήμιο θέλεις να το ολοκληρώσεις ως πανεπιστήμιο, πρέπει να πάρεις ορισμένα πρόσθετα μαθήματα. Ποια? Αυτά θα στα πούν τα τμήματα στα οποία θα... Ένα παράδειγμα, δομικών έργων, για παράδειγμα, αν δοθούν κάποια επιπλέον μαθήματα θα μπορεί να πάρει πτυχίο πολιτικό μηχανικό. Μα και τώρα παίρνει πολιτικού μηχανικού. Δεν παίρνει ισότιμο με το Πολυτεχνείο. Δεν θα είναι ισότιμο έτσι αλλιώς, γιατί θα είναι τετραετή. Α, δεν θα είναι. Εντάξει. Καταλάβατε. Εντάξει, ναι, ναι. Το δεν θα είναι ισότιμα. Ευχαριστώ ναι. Και πάλι. Το δεν θα είναι ισότιμα δεν σημαίνει είναι υποβαθμισμένα. Απλώς θα είναι όπως είναι στα ΤΕΗ σήμερα. Και κάναμε τις επιτροπές. Γιατί βλέπετε, επιτροπές για επαγγελματικά δικαιώματα, εγχείρημα σχέσεων ΤΕΗ με πανεπιστήμια και δυτικής, πανεπιστήμια δυτικής Αττικής. Και επιτροπή αναγνώρισης δυνατότητας για διδακτορικά είναι ενιαίο το πακέτο. Θέλω να είναι σαφές αυτό. Εντάξει. Τώρα, ως προς καθηγητές. Όπως υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, θα υπάρχουν και μεταβατικές διατάξεις για τους καθηγητές, κυρίως ως προς το μισθολόγιο. Είναι σαφέστατα ότι όσοι γίνουν καθηγητές του Πανεπιστημίου θα εξισωθούν και οι μισθοί. Μπορεί να μην γίνει την επομένη, αλλά σίγουρα δεν θα είναι και στο διεινεκές. Τώρα, εμείς θέλουμε, χωρίς να αδικηθεί κανένας απολύτως και με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια, να προχωρήσουμε στην ένταξη των καθηγητών των ΤΕΗ σε καθηγητές πανεπιστημίου. Θέλω να σας πω ότι πάρα πολλοί καθηγητές των ΤΕΗ αυτή τη στιγμή είναι σε επιτροπές εκλογής μελών καθηγητών των πανεπιστημίων. Πολλοί καθηγητές είναι σε επιτροπές διδακτορικών. Όλοι οι καθηγητές έχουν περάσει από δύο κρίσεις. Το λέω αυτό γιατί προφανώς εμείς θα σεβαστούμε την ακαδημαϊκότητα όπως σας είπα, αλλά να ξέρουμε κιόλας ότι στα ΤΕΗ υπάρχει ένας κόσμος που η de facto λειτουργία του, καθημερινή λειτουργία του εκ των πραγμάτων, είναι σαν καθηγητές πανεπιστημίου. Παρόλο παραδείγματος χάρη πολλές φορές που το τμήμα στο οποίο ανήκουν δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει διδακτορικό τμήμα, πολλά άτομα είναι σε διδακτορικά των πανεπιστημίων. Ξέρετε, οι επιτυχημένοι νόμοι είναι αυτοί που πάνε δύο βήματα μπροστά, αυτό που ήδη γίνεται στη ζωή. Και ήδη η ζωή έχει καθορίσει αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να το πάμε όχι ένα βήμα, να το πάμε δύο βήματα μπροστά. Άρα στο ωράριο δεν αλλάζει κάτι. Στο ωράριο θα πρέπει προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγορίες καθηγητών με 10 ώρα, 15 ώρα κτλ. Και με 6 ώρα στο πανεπιστήμιο. Αυτό προφανώς και αυτό όχι, θα αλλάξει. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό σας είπα ότι το εγχείρημα αυτό πρέπει να συνοδευτεί και από το εγχείρημα αναγκών που θα μας προκύψουν. Και γι' αυτό τα καινούργια προγράμματα σπουδών και γι' αυτό το αίτημα για νέες θέσεις, πρόσθετη επιχορήγηση κτλ. Δηλαδή στα μηχανογραφικά του χρόνου θα υπάρχει Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έτσι ώστε να τελειώσει αυτή η μεταβατική περίοδος. Δηλαδή, αν έχουμε καταλάβει καλά το ΤΕΗ Αθήνας και ΤΕΗ Πειραιά, δεν θα υπάρχουν ή θα υπάρχουν και θα συνεχίζουν ως ΤΕΗ και απλά θα υπάρχει και ένα άλλο πανεπιστήμιο. Ναι. Κοιτάξτε, τα ΤΕΗ δεν θα υπάρχουν γιατί θα έχουν συγχωνευτεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκείνο... Ακριβώς. Και θέλουν να τελειώσουν οι άνθρωποι, να τελειώσουν αυτό το τμήμα το οποίο άρχισαν. Γιατί δεν είναι σαφές ότι όλοι θα ήθελαν να πάρουν μαθήματα, παραδείγματος χάρη, για άλλο ένα χρόνο για να πάρουν πτυχίο πανεπιστημίου, εντάξει. Αλλά δεν θα υπάρχουν τα δύο ΤΕΗ. Αυτά θα έχουν απορροφηθεί από το νέο
θεσμό. Και ο στόχος μας, ο στόχος είναι από τα μηχανογραφικά του Σεπτεμβρίου του 2018 να, να αποτυπωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αν αρχίσει να λειτουργεί τον Ιανουάριο η διοικούσα, τότε θα φροντίσει η διοικούσα να γίνουν εκείνες οι αλλαγές που ουσιαστικά είναι διοικητικές αλλαγές, η εκλογή των νέων κοσμητών, των νέων πρόεδρων, η έγκριση των νέων προγραμμάτων σπουδών, που είναι έτοιμα τα νέα προγράμματα σπουδών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί αυτό είναι η ουσία και ελπίζουμε αυτό να γίνει μέχρι τέλος της άνοιξης και άρα να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτές τις κουβέντες που γίνονται τώρα για την. Δεν τη λέμε πανεπιστημιοποίηση, τη συνεργασία. Λέω συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για τη συνεργασία πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Καταλαβαίνω ότι οι συνομιλητές σας είναι κυρίως από την πλευρά των ΤΕΗ και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εκτός από τα πανεπιστήμια, στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη προχωρημένες συνεννοήσεις. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, υπάρχει συζήτηση με τη Σύνοδο Πρετάνεων για αυτό το θέμα, υπάρχει πρόταση τη Σύνοδο Πρετάνεων. Η Σύνοδο Πρετάνεων έχει αναλάβει να. Σας δώσει κάποια πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα και σε αυτό θέλω να εντάξω και την ΑΔΥΠ. Υπάρχει πρόταση της ΑΔΥΠ, γι' αυτό το έχετε συζητήσει με την ΑΔΥΠ. Σκέφτεστε να κάνετε και κάποια. Εδώ πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο θα το δώσω μετά, γιατί τώρα συζητάμε για τα ΤΕΗ. Σε σχέση με το αν έχετε σκοπό να κάνετε και αλλαγές στο θέμα της λειτουργίας της ΑΔΥΠ. Και εκτός αυτού θέλω να σας ρωτήσω. Στις συζητήσεις λοιπόν με τους Πρετάνιους, ναι, αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αν θα υπάρξουν οι καθηγητές που μας είπατε των ΤΕΗ, οι οποίοι θα γίνουν πανεπιστημιακοί, αν θα κριθούν με ένα διαφορετικό τρόπο, θα γίνουν με τα προσόντα τους αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τώρα τα προσόντα, γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου, θα εξομοιωθούν όπως είναι, πέραν του μισθολογικού. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν. Δεν ξέρω από πού το έχετε δει, αλλά οι συνομιλητές μας δεν είναι μόνο από τα ΤΕΗ. Οι συνομιλητές μας είναι από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Δηλαδή, οι επιτροπές είναι συμμετρικές, που λέμε. Παραδείγματος χάρη, στα Γιάννενα υπάρχουν 3 συνάδελφοι από το πανεπιστήμιο, 3 συνάδελφοι από τα ΤΕΗ. Μάλιστα και στα δύο υπάρχουν και οι νυν Πρετάνιοι και οι εκλεγέντες Πρετάνιοι, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία παρά μόνο από την 1η Δεκεμβρίου. Εμείς τους συμπεριλάβαμε θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τυπικούς λόγους να μην υπάρχουν. Στα ΤΕΗ των Ιωνίσων, ακριβώς το ίδιο, 3 και 3. Στο ΤΕΗ, στην Επιτροπή που είναι στη Θεσσαλία, εκεί είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον, γιατί είναι 3-3-3 και το Πανεπιστήμιο εκεί είναι ένας από τους ισότιμους θεσμούς ανάμεσα σε 3. Άρα, η συζήτηση γίνεται με απόλυτα ισότιμους όρους. Συνομιλητές μας είναι και οι δύο και θα μου επιτρέψετε από την εμπειρία μου με τέτοιες διαδικασίες να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας ακριβώς γιατί έχουν επιδείξει ένα ακαδημαϊκό ήθος που τελευταία δεν το πολύ βλέπουμε. Μία διάθεση για συζήτηση, μία διάθεση για να μην ο καθένας πηγαίνει με το maximum της δικής του πρότασης και μία διάθεση για να ακούει ο ένας τον άλλον. Και ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Ότι άνθρωποι που κάνουν τα ίδια πράγματα, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι και τα δύο, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Αυτό νομίζω πρέπει να το χαιρετήσουμε και μέσα στον ακαδημαϊκό αλλά και στις κοινωνικές νόρμες που καμιά φορά τέτοιου είδους δυνατότητες να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι είναι λίγο περιορισμένες. Τώρα, έχω κάνει αναλυτικότατες συζητήσεις με τη Σύνοδο Πρετάνεων επ' αυτού του θέματος. Η πρώτη συζήτηση έγινε, ήμασταν με τον κύριο Αγγελόπουλο, στην τελευταία Σύνοδο Πρετάνεων στα Καλάβρητα. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι Πρετάνιοι, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που υπήρξαν για την ψήφιση του νομοσχεδίου, με τους Πρετάνιοι συνεχίζουμε να έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Μας κάλεσαν και στην Σύνοδο, μας κάλεσαν και στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου. Νομίζουμε είναι απολύτως νόμιμο και πολλές φορές δημιουργικό να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, αλλά έχει και πολύ μεγάλη σημασία η άποψη
σχεδόν όλων των Πριτάνεων, θα έλεγα, οι οποίοι μας έχουν πει, ωραία, καταγράψαμε τις απόψεις μας, ορισμένες έχουν εκφραστεί και στον νόμο και πάμε παρακάτω, εδώ υπάρχει ένας νόμος του κράτους, τον οποίο προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί. Παρενθετικά να σας πω ότι πάει εντυπωσιακά καλά η εφαρμογή του νόμου. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει εκλογές σε πολλά ΤΕΗ και πανεπιστήμια Πριτανικών αρχών, κοσμητόρων, προέδρων. Οι διάφοροι που λέγανε ότι θα μειοψηφίες, θα αρπάξουν κάλπες, θα τρέχουν οι κάλπες και γιατί δεν κάνετε ηλεκτρονική με την πρώτη εκλογή κτλ. Έχουν διαψήφιστη, δεν χρειάστηκε πουθενά να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Υπήρξε επίσης μία ανησυχία, και το λέω έτσι με μία πολύ ήρεμη λέξη, ότι δεν θα υπάρχουν υποψηφιότητες, Πριτάνιων και Αντιπριτάνιων κτλ. Και υποψηφιότητες υπήρξαν και έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι έχει σπάσει ο κομματισμός, διότι βλέπουμε πολλές φορές ένας Πρίτανης να παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό από την πρώτη εκλογή και ανάμεσα στους Αντιπριτάνης, ο Αντιπρίτανης που βγαίνει πρώτος να μην παίρνει τόσο μεγάλο ποσοστό, που σημαίνει ότι στους Αντιπριτάνης ψηφίζει πρόσωπα και όχι, εν πάση περιπτώσει, συγγένειες με το άτομο που ψηφίστηκε για Πρίτανης. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καλά δείγματα, το οποίο το πιστωνόμαστε όλοι, δεν είναι μόνο θέμα κυβέρνησης. Άρα σημαίνει ότι αυτό το πράγμα προχωράει. Όπως θέλω να σας πω ότι ήδη έχουν δημοσιευθεί και οι πρώτοι διορισμοί από τις 500 θέσεις μελών ΔΕΠ στην εφημερία της κυβερνήσεως. Και ήδη αρχίζουν οι διαδικασίες συγκρότησης εκλεκτορικών προκήρυξης και τα λοιπά των δεύτερων, της δεύτερης φουρνιάς των 500 θέσεων. Τώρα, οι Πριτάνης εξέφρασαν μία ανησυχία ως προς το θέμα της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΗ. Τους εξήγησα ότι ακριβώς εξήγησα και σε εσάς ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μας είπαν καλά τι γίνεται τότε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τους το εξηγήσαμε. Και μάλιστα ήρθαν να μας επισκεφθεί το νέο Προεδρείο, ο κύριος Γιακουμάκης και ο κύριος Καψάλης. Εκείνη τη μέρα ο κύριος Μίτκας δεν μπορούσε. Και κάναμε μια αναλυτικότατη κουβέντα ως προς τη στρατηγική που σας εξήγησα για τα ΤΕΗ. Νομίζουμε πήγε πολύ καλά. Κάτι που εκφράστηκε και από την ενημέρωση που έγινε από τους συναδέλφους αυτούς σε όλους τους Πριτάνης. Άρα νομίζουμε ότι πάμε σε μία μεταρρύθμιση η οποία πρέπει να εξηγηθεί. Έχει πρωτόγνωρα στοιχεία που και εμείς πρέπει να κατανοήσουμε και να λύσουμε. Πάντως ούτε από τους προέδρους των ΤΕΗ, από τους Πριτάνης των ΤΕΗ, ούτε από τους Πριτάνης, αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο είδους απορία που δεν έχει επιληθεί. Τώρα, το πώς θα γίνει η μετάβαση των καθηγητών των ΤΕΗ στα πανεπιστήμια, όταν έρθει η ώρα θα σας πούμε το συγκεκριμένο τρόπο. Σας είπα νομίζω αρκετά στοιχεία. Αυτά πρέπει να συζητηθούν και με τους συναδέλφους των ΤΕΗ, προφανώς και με τους συναδέλφους των πανεπιστημίων. Τώρα, η ΑΔΥΠ. Νομίζουμε ότι στην συζήτηση που έγινε στη Βουλή εκφράστηκε με σαφήνεια η θέση του Υπουργείου. Η θέση του Υπουργείου είναι κατηγορηματική με ήττα υπέρ της αξιολόγησης, αλλά κατηγορηματική υπέρ μιας ουσιαστικής αξιολόγησης. Και η ουσιαστική αξιολόγηση είναι ένα θέμα ποιοτικό και όχι ένα σύνολο αριθμών. Εμείς λοιπόν περιμένουμε από την ΑΔΥΠ, αναμένουμε από την ΑΔΥΠ να μας πει ποια είναι η στρατηγική της και με ποιο τρόπο προτίθεται να την υλοποιήσει. Το να έχουμε αριθμούς και από αυτούς αποκλειστικά να βγάζουμε συμπεράσματα για το μέλλον των προγραμμάτων, το μέλλον των τμήματων,
το να έρχονται εδώ αξιολογητές οι οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι και δεν ενημερώνονται για το πώς ακριβώς μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, ποιες είναι οι συνθήκες κτλ. Κτλ. Είναι ένα πράγμα που νομίζουμε δεν βοηθάει την ουσιαστική αξιολόγηση. Θέλω να σας πω ότι ένας διδάσκων στο ελληνικό πανεπιστήμιο που στείνει ένα εργαστήριο δεν μπορεί να αξιολογηθεί αν το έστησε και το έστησε καλά και αν τυχόν το έστησε, ας πούμε, παίρνει τόσους βαθμούς, αν δεν το έστησε καλά παίρνει τόσους βαθμούς, διότι ξέρουμε τι σημαίνει παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα να στείνει σε ένα εργαστήριο. Τέτοιου είδους διαφοροποίησης και τέτοιου είδους επί της ουσία ενημέρωσης των επιτροπών νομίζουμε ότι είναι μέρος του έργου της ΑΔΥΠ. Η ΑΔΥΠ έχει ιδρυθεί εδώ και κάποια χρόνια. Νομίζουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ καλό πράγμα να πάμε σε έναν αυτοστοχασμό, θα έλεγα, για να δούμε και τι ακριβώς μας προτείνει οι συνάδελφοι για τη βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης. Νομίζω να δώσω λίγο και το λόγο στον κύριο Αγγελόπουλο, μήπως στα μέχρι τώρα έχει να προσθέσει κάτι για να μην... δεν έχει. Αν κατάλαβα καλά, αμφισβητείτε καταρχήν τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή. Και κατά δεύτερον, έχετε σκοπό να κάνετε αλλαγές στη λειτουργία της ΑΔΥΠ, στον τρόπο που λειτουργεί στη διοίκησή τη, αυτή έχετε ξεκινήσει μια κουβέντα με τα πανεπιστήμια, όπως το ξέρω γι' αυτό, και του ζητάτε προτάσεις. Ναι, κοιτάξτε. Καταλαβαίνω την δημοσιογραφική δυνότητά σας και όλων των συναδέλφων, αλλά από αυτά που είπα, δεν προκύπτει ότι αμφισβητώ την αξιολόγηση που κάνει η ΑΔΥΠ. Ζητάω τη βελτίωσή τη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι, προσέξτε. Άλλο είναι να αμφισβητεί κάτι που κάνει κάποιο, και άλλο είναι να πει, όντω έχει κάνει ένα βήμα. Και εγώ θέλω από σένα να μου πεις πώς καλύτερα θα κάνεις το δεύτερο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άρα δεν υπάρχει μια αμφισβήτηση της ΑΔΥΠ ούτε της δουλειάς που έχει ήδη γίνει. Εκείνο που λέμε είναι αυτό που σας είπα. Κάθε τόσο οι θεσμοί μας καλό είναι να αυτοστοχάζονται για το τι κάναν, ώστε να προτείνουν και στην πολιτεία πώς θα μπορούν να βελτιωθούν. Αυτό είναι το αίτημα. Εντατικοποίηση της ΑΔΥΠ. Κύριε Λακασά, δεν θα έλεγα όχι, αλλά... Ορίστε. Καθίστε. Ναι, ναι. Το νησιλόγιο εξαντλείται κάποια στιγμή. Ίσως θα πρέπει να μας δώσουμε αυτοστοχασμός. Γιατί να θα σας πω, καταρχήν να μην νομίζει ο κύριος Λακασάς ότι δεν θέλουμε να πάρουμε θέση επί της εντατικοποίησης. Εμείς θεωρούμε ότι η ΑΔΥΠ κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Εκείνο που ζητάμε λοιπόν είναι με ποιο τρόπο θα βελτιωθεί. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε ότι η ΑΔΥΠ ήταν ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα, έτσι δεν είναι? Και ήταν ένα εγχείρημα που όταν έγινε δεν είχε και τη μεγάλη αποδοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, για να τα λέμε όλα. Ορίστε. Σήμερα την έχει. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αλλά το θέμα δεν έχει την αποδοχή. Το θέμα είναι τι κάνεις, παραδείγματος χάρη. Το σχέδιο Αθηνά δεν πήρε υπόψη τις αξιολογήσεις της ΑΔΥΠ. Η ίδια η πολιτεία και οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις που ίδρυσαν την ΑΔΥΠ την υπονόμευσαν την επομένη. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Εμείς, μάλιστα, είναι το πρώτο κείμενο που διαβάζουμε όταν είναι να πάμε στη διαδικασία συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Αρχίζουμε από το τι έχει πει η ΑΔΥΠ καταρχήν. Εντάξει. Σήμερα όμως η ΑΔΥΠ είναι σε ένα άλλο στάδιο. Σήμερα θέλει την επιδιώκει, όπως είναι θεσμικά υποχρεωμένη, να προχωρήσει και στην πιστοποίηση των προγραμμάτων. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Και δυστυχώς και στην Ευρώπη οι πιστοποιήσεις
γίνονται πολύ μηχανικά. Και εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε την μηχανική πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών με κουτάκια δεν γίνεται. Και το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε με την ΑΔΥΠ και να συζητήσουμε και στα πανεπιστήμια. Ενώ η ΑΔΥΠ έχει τη συνένεση ως προς την αξιολόγηση, την έχει απολέσει ως προς το θέμα της πιστοποίησης. Υπάρχει πολύ μεγάλη κριτική. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε. Κύριος Μπόβαλης είναι... Υπάρχει περίπτωση να ιδρυθεί άλλος φορέας πιστοποίησης? Όχι βέβαια, γιατί να ιδρύσουμε άλλο φορέα? Έχουμε ένα φορέα. Ορίστε. Ούτε να ενοποιηθεί με την ΑΔΥΠ. Δεν κάνουμε τώρα τέτοια. Τώρα μας ενδιαφέρει. Όχι, θέλω να σας πω. Έχουμε... Έχει ακουστεί, για αυτό το τι έχει ακουστεί, κύριε Σιακαβάρα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα τώρα. Δεν, αν για ό,τι ακουστεί διαψεύδουμε. Όχι, αυτή τη στιγμή... Δεν υπάρχει σύνο άσα πρόταση. Κοιτάξτε... Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Επειδή υπάρχει στον ΟΕΣΑ, δεν σημαίνει ότι εξορισμού... Στον ΟΕΣΑ δεν σημαίνει ότι... εδώ σήμερα διάβασα μία καταγγελία ότι χθες συναντηθήκαμε και κλεισμένο των θυρών σε αυτό το κτίριο με τον ΟΑΣΑ και πάμε να εφαρμόσουμε ό,τι μας λέει κλπ. Είναι απολύτως ψέμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι, ας πούμε, παρεξήγηση. Είναι ψέμα. Να, δεν έχει τέλος. Να ρωτήσω κάτι άλλο, αν τελειώσαμε, για άλλο θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τη ματέωση της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου λόγω της, του θανάτου του Γιάννη του Παντή. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από το Σύλλογο των Υπαλλήλων. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα κάνατε το ίδιο, αν ήταν κοντά στην επέτειο για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Πρώτον, δεν ήταν κοντά στην επέτειο του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Αυτό ήταν ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να υπογραφεί. Αυτό που ρωτάει η κυρία Χαραλαμποπούλου είναι ότι υπάρχει κάθε 28 Οκτωβρίου μία τελετή που γίνεται στο Υπουργείο και στη συνέχεια οι υπάλληλοι αποχωρούν νωρίτερα από το ωράριό τους, γίνεται πολλά χρόνια. Σήμερα έπρεπε, φέτος έπρεπε να υπογραφεί αυτή η απόφαση μία μέρα πριν την κηδεία του συναδέλφου μας. Ήταν φορτισμένο το κλίμα και την μέρα που ήταν να υπογραφεί θεωρήσαμε ότι καλύτερα να μην έχουμε μια τέτοια τελετή. Νομίζω να σεβαστούμε και τη δική μας συναισθηματική κατάσταση όταν το αποφασίσαμε και τη μνήμη του συναδέλφου μας, στον οποίο, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, οφείλουμε όλη αυτή την μεταμόρφωση του κτηρίου σε μια γκαλερί με έργα των αποφύτων της Σχολής Καλών Τεχνών και θεωρήσαμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν νομίζω να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα των συγχωνεύσεων. Αναφερθήκατε στα ακαδημαϊκά και μόνο κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνουν οι όποιες συνέργειες, συγχωνεύσεις, συνεργασίες. Ωστόσο... Ωραία. Ωστόσο, επειδή ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, θα γίνει ένα γερό ξεδιάλευμα, αν και εφόσον θελήσουν να συνεργαστούν αναπεριφέρεια ή όπου και όποια ιδρύματα, ΤΕΙ και πανεπιστήμια, θελήσουν να το κάνουν. Κατανοώ ότι εσείς παραπέμπετε στο πλαίσιο το νομοθετικό το υπάρχον και στα όσα ορίζει για αυτή την διαδικασία. Ωστόσο, επειδή θα είναι μια δύσκολη, επαναλαμβάνω, διαδικασία, εσείς έχετε σκοπό να παρεμβαίνετε, έστω και στο πλαίσιο αυτού που είπατε, ο σχολιασμός των προτάσεων όταν θα επιστρέφουν, να παρεμβαίνετε με τρόπο που να συμβάλλει σε μια πιο ομαλή διαδικασία? Και τι εννοώ, δεν είναι μόνο το θέμα των ακαδημαϊκών κριτηρίων, είναι πολύ περισσότερο η δυνατότητα επιβίωσης όλων αυτών, βιωσιμότητας όλων αυτών των καινούριων δομών. Και στο πλαίσιο αυτού, τι περισσότερο και τι ακριβέστερο θα προβλέψετε για όσα δεν καταφέρουν να ενσωματωθούν σε αυτές τις καινούργιες δομές? Δηλαδή, θα είναι τα ΤΕΙ, τα αυτόνομα, που θα παραμείνουν
ως μονάδες ή ως δύο ή τρία και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα είναι δομές, θα έχουν τη δυνατότητα να ανταχθούν σε δομές μέσα στα ιδρύματα, τα νέα. Δηλαδή θα υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Κυρία Ανδριτσάκη, να αρχίσω από το δεύτερο. Παρόλο που χρησιμοποίησατε τη λέξη ότι είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα πολλές φορές και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα δύσκολο και πρωτόγνωρο εγχείρημα, γιατί το εύκολο εγχείρημα θα ήταν να πούμε γίνονται πανεπιστήμια τα πάντα. Πάμε με μια εντελώς διαφορετική διαδικασία ακριβώς για να κατοχυρώσουμε την ακαδημαϊκότητα. Το ερώτημά σας προφανώς προκύπτει από την παρατήρηση, από μια πραγματικότητα που θα καταλάβατε, ότι δεν έχουμε συστήσει επιτροπές ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα ΤΕΗ. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια και το αντίστοιχο ΤΕΗ σε διάφορα μέρη της Ελλάδας που δεν έχουμε συστήσει επιτροπές. Ο λόγος που δεν τις έχουμε συστήσει τις επιτροπές είναι επειδή δεν μας έχει έρθει από κάτω το αίτημα για να συστήσουμε επιτροπή. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ενδιαφέροντος, αν περιμένουν ολοκλήρωση εκλογών, αν είναι θέμα χημίας ανάμεσα σε ανθρώπους, για να τα λέμε όλα. Παίζουν και αυτά ρόλο, ξέρετε. Εμείς, να ξέρετε, δεν θα επιβάλλουμε τίποτα από επάνω. Εμείς, αν κάποια πανεπιστήμια θεωρούν ότι μπορούν να συνεχίσουν ως έχουν, ας συνεχίσουν ως έχουν. Πολλά ΤΕΗ που θέλουν να συνεχίσουν ως έχουν, ας συνεχίσουν ως έχουν. Εντάξει. Αν όμως τα πανεπιστήμια μας στείλουν πενταετή στρατηγική, τότε για οτιδήποτε κάνουμε ως προς τη στρατηγική τους, θα θέλαμε εκεί να συμπεριλαμβάνεται και το τι σκέφτονται για τα ΤΕΗ και το αντίστροφο. Εντάξει. Άρα δεν πιέζουμε και δεν επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτα. Θα σας πω, τώρα θέλουμε να λύσουμε τη συγκρότηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θέλουμε να προχωρήσουμε άμεσα σε εκείνες τις προτάσεις που θα μας έρθουν από τις κοινές επιτροπές πανεπιστημίων και ΤΕΗ και οι οποίες θα έχουν τη συνένεση των αντίστοιχων συγκλήτων τους. Αυτά είναι τα όριμα πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και διαφωνίες από κάποιες συγκλήτους. Εκεί θα πάμε να συνεννοηθούμε με τις συγκλήτους. Να δούμε γιατί διαφωνούν, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος κτλ. Κτλ. Εντάξει. Άρα δεν θα θελήσουμε να πετάξουμε από το παράθυρο τα πορίσματα των επιτροπών, αν τυχόν, ας πούμε, υπάρχουν διαφωνίες για ένα τμήμα αυτών των πορισμάτων. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες. Αφού το κάνουμε λοιπόν αυτό και το εντάξουμε και στον πενταετή προγραμματισμό των Ιδρυμάτων κτλ. Κτλ. Και νομοθετήσουμε, θα δούμε τα υπόλοιπα πανεπιστήμια και ΤΕΗ σε ποιο επίπεδο συνεννόησης είναι. Γιατί μπορεί στο μεταξύ να αρχίζουν να γίνονται και τέτοιες συνεννοήσεις. Εντάξει. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι όλες αυτές οι επιτροπές την ίδια μέρα ήρθαν και χτύπησαν την πόρτα μας. Άρχισε μία, έκανε μεγάλη κοιλιά για την επόμενη συνεδρίαση. Άρχισε μία άλλη, δημιουργήθηκε ένας ρυθμός και αυτά είναι, σας λέω, πολύ πολύ καλά πράγματα. Αν τυχόν ήμασταν πριν ένα χρόνο πριν εδώ και λέγαμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, εντάξει, οι περισσότερες και οι περισσότεροι δεν θα μας παίρνανε στα σοβαρά. Άρα οριμάσανε τα πράγματα. Πώς, τι εννοείτε πώς. Πώς θα είναι, όχι αυτά. Πόσα θα είναι πώς. Όπως είναι. Βλέπω ο κύριος Λακασάς σήμερα είναι σε διάθεση παρεμβάσεων δημιουργικών. Αυτά που μείνουν, όπως μείνουν, εσείς θα ορίσετε ένα πλαίσιο λειτουργίας. Υπάρχει. Το υπάρχουν θα είναι. Κοιτάξτε, ανάμεσα... Κοιτάξτε, η απάντηση είναι προφανώς ναι.
αλλά νομίζω δεν είναι όριμο τώρα να πάμε εκεί. Γιατί τώρα υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας. Εμάς μας ενδιαφέρει η ακαδημαϊκότητα, καταλάβατε. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, όταν ένα τμήμα έχει μηδέν προσωπικό και σε αυτό το τμήμα εγγράφονται παιδιά το 100% των οποίων είναι κάτω από τη βάση. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Είναι λάθος να πούμε το κλείνουμε, το κλειδώνουμε, το πετάμε κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε, να δούμε πώς θα ενταχθεί και πώς θα αναβαθμιστεί. Μπορεί να χρειαστεί να κλείσει, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει η ονομασία, να του δοθεί περισσότερο προσωπικό. Θα τα δούμε μετά ένα-ένα τα προβλήματα που θα μείνουν. Αλλά κοιτάξτε, ο ενιαίος χώρος έχει σημασία να τον καταλάβουμε στην πολλαπλότητά του. Κοιτάξτε, θα σας πω δύο παραδείγματα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Υπήρου συνεργάζονται πάρα πολύ καλά, γιατί και τα δύο είναι εξαιρετικά υψηλού εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά. Τα ιδρύματα αυτά, η Επιτροπή προβληματίζεται, παραδείγματος χάρη, και στη δημιουργία τριών διετών δομών. Ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφία και γαλακτοκομεία. Αυτό όμως τώρα δεν θα το κάνει απλώς και μόνο ένα πρόγραμμα σπουδών. Γιατί η γαλακτοκομεία ήδη είναι σε συνεννόηση με τη σχολή γαλακτοκομείας που υπάρχει και τις τεράστιες εκτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την κτηνοτροφία και έχει σημασία, είμαστε σε συνεννόηση και μάλιστα πολύ καλή συνεννόηση με τη Μητρόπολη Ιωαννίνων, η οποία επίσης έχει τεράστιες εκτάσεις και υπάρχει ένα πρόγραμμα κτηνοτροφίας το οποίο, τρέχει η Μητρόπολη. Το ίδιο και με την τεχνολογία για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Άρα βλέπετε ότι το όποιο αύριο είναι ένα αύριο πολύ πιο περίπλοκο. Και υποσχεθήκαμε πάνω μάλιστα ότι θα ιδρυθεί και ένα ερευνητικό Ινστιτούτο, όχι μόνο για τα βιοιατρικά και τα υλικά, αλλά που θα συμπεριλαμβάνει μέσα του και τα ανθρωπιστικά, κυρίως με έμφαση στο νεοελληνικό διαφωτισμό. Άρα η επόμενη μέρα είναι η επόμενη μέρα πακέτου. Πάμε στα Ιόνια. Στα Ιόνια υπάρχουν δύο πράγματα που θα τα ξέρετε, υπάρχουν και πολλά άλλα, θα μείνω σε αυτά τα δύο. Υπάρχει το θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου. Θα πρέπει στην επόμενη μέρα πάλι του εγχειρήματος, το τμήμα περιβαλλοντικών που είναι του ΤΕΙ και θα γίνει μέρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου της Ζακύνθου, να αποκτήσει πια οργανική σχέση με το θαλάσσιο πάρκο. Έχουμε τον Εύδοξο που είναι ένα κληροδότημα, είναι ένα αστεροσκοπείο στην Κεφαλονιά, είναι ένα κληροδότημα. Ξέρετε παραδείγματος χάρη ότι στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, οι ερασιτέχνες αστρονόμοι παίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην παρατηρησιακή αστρονομία γενικότερα και έχουν συλλόγους, έχουν μια φοβερή δραστηριότητα. Θα μπορούσαν λοιπόν αυτά, το θαλάσσιο πάρκο, ο Εύδοξος κτλ., χωρίς να χάσουν την αυτονομία τους και χωρίς να ανακατώνεται κανείς τα δικά τους, να κάνουν ειδικές συμφωνίες με το Πανεπιστήμιο. Αυτό πλουτίζει την κοινωνική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα ο ενιαίος χώρος δεν είναι ένα πράγμα στεγνά ακαδημαϊκό. Είναι ένα πράγμα που αναβαθμίζει ακαδημαϊκά και άρα κοινωνικά τα πανεπιστήμια. Πενταετή προγράμματα σπουδών, εννοείται το Πολυτεχνείο. Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει προθεσμία, δηλαδή αν δεν έρθει το πενταετές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στις προτάσεις που θα κάνουν οι επιτροπές. Αλλά ξέρετε, πολλά πανεπιστήμια το έχουν σχεδόν έτοιμο το πενταετές, γιατί έχουν κάνει πολλές συζητήσεις στο μεταξύ. Άρα δουλεύουν το πενταετές όσο δουλεύουν παράλληλα και το πολύ συγκεκριμένο που έχει σχέση με τα ΤΕΙ της, ας πούμε, περιφέρειας. Όχι. Δεν ήταν το παλιό που έλεγε αν δεν φέρεις δεν...
Όχι. Απλώς κοιτάξτε, αν τυχόν υπάρχουν αναπτυξιακά που η πολιτεία θα συμφωνήσει να τα αποδεχθεί, άρα η πολιτεία συμφωνεί ταυτοχρόνως το να δώσει και τα έξτρα κονδύλια, το έξτρα προσωπικό κτλ. Βλέπετε, είναι ένα σύστημα χωρίς να υπάρχουν ποινές. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά win-win. Κυρία Τρίγκα. Α, κυρία Τρίγκα. Και στο θέμα για τις διαιτήσεις δομές, ήθελα να μας πείτε, εκτός από τους εποφύτους, επάλι είπατε ότι θα μπορούν να πηγαίναν, απευθύνεται μόνο σε αυτούς, δηλαδή δεν θα μπορούν ίσως και κάποιοι πιο μεγάλης ηλικίας άνθρωποι να απευθυνθούν στις δομές αυτές, και τι ενδιαφέρον έχει υπάρξει από διάφορους φορείς. Ίσως να στηρίξουν και οικονομικά, ίσως να ενταχθούν κάποια πράγματα που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ για τις επιχειρήσεις τους. Τι ενδιαφέρον υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα για αυτό το θέμα. Και μια τελευταία ερώτηση για να μην επανέλθω. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα της Χρυσής Αυγής στη Σαντορίνη. Περιμένετε ένα-ένα. Αγροτικής ανάπτυξης ήταν. Ναι. Λοιπόν, αγροτικής ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, στο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συντελείται και ένα εξαιρετικά σημαντικό και ενδιαφέρον ερευνητικό έργο. Επίσης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και οι παλιές επαγγελματικές σχολές, οι οποίες ξέρετε ότι ολοκληρώνουν, ας πούμε, τη λειτουργία τους, μετατρεπόμενες σε επαγγελματικά λύκεια, νομίζω το 20 και 20-21. Εντάξει, ας πούμε, στη Γαλακτοκομική στα Γιάννενα υπάρχει μια επαγγελματική σχολή. Στο Αβερόφιο στη Λάρισα, επίσης το ίδιο. Εμείς τι λέμε. Λέμε, πολλά υπουργεία έχουν δομές που επιτελούν και ένα εκπαιδευτικό έργο. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου καταρχήν. Ο τουρισμός. Υπάρχουν σχολές ξεναγών, πολύ σημαντικές. Πρώτον αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε πού μπορούν να βοηθηθούν αυτές από ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουμε στα ΤΕΗ, στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα και εκτός. Άρα, αυτό που λέμε είναι, συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ειδικά για το Αβερόφιο στη Λάρισα και τη Γαλακτοκομική Σχολή στο πλαίσιο των διετών σπουδών που σας είπα είναι πιο προχωρημένες οι κουβέντες, αλλά θέλουμε αυτό να το γενικεύσουμε. Χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να λέει ό,τι κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να το πάρει το Υπουργείο κτλ. Αυτά δεν είναι μια σοβαρή πολιτική. Τώρα, με ρωτήσατε στη συνέχεια για το τι γίνεται με τις διαιτείς δομές και αν μπορούν να πηγαίνουν εκεί οι άτομα. Νομίζουμε ότι στην αρχή πρέπει να πηγαίνουν παιδιά από τα επαγγελματικά λύκεια. Διότι, κοιτάξτε, υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μία αιμονή η οποία είναι ιστορικά απολύτως δικαιολογημένη. Απολύτως δικαιολογημένη ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το να πηγαίνουν τα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτές οι δομές θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα των παιδιών από τα επαγγελματικά λύκεια να πηγαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διότι αυτά τα παιδιά θα παίρνουν πτυχίο ΤΕΗ ή πανεπιστημίου. Απλώς δεν θα είναι για τετραετής και πενταετής σπουδές, θα είναι για διετής σπουδές. Επαγγελματικού προσανατολισμού. Εντάξει. Τώρα, ας αρχίσει να λειτουργεί και θα δούμε στη συνέχεια αν μπορούν εκεί να μπαίνουν και παιδιά από τα γενικά λύκεια ή και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Το τρίτο ερώτημά σας είχε σχέση με την χορηγία. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις από τα πανεπιστήμια για διετή. Και λέω δυστυχώς γιατί δημιουργεί και αυτό μία πίεση. Κοιτάξτε, το λέω και λίγο αυτοκριτικά ως προς την πολιτεία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα διετή για να μην μετατραπούν
ως υποσχέσεις, όπως έγινε με τα διάφορα ΤΕΗ κάθε πόλη και τμήμα. Άρα δεν θέλουμε να κάνουμε γρήγορες κινήσεις εκεί που θα υποβαθμίσουν από την αρχή τα διετή μέσα σε μια παροχολογία και ένα παλιό παρελθόν που ξέρετε... Κοιτάξτε, θα μπαίνουν καταρχήν μόνο με το πτυχίο. Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, θα μπαίνουν με μία σειρά που θα κατοχυρώνεται με το απολυτήριο κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Ναι. Τώρα, για το θέμα που είπατε ως προς την χορηγία κτλ. Κτλ. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούστηκε και στην Βουλή, οι διετείς δομές είναι μέρος της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τελεία. Δεν θα υπάρχουν ούτε δίδακτρα προφανώς, ούτε τέλη εγγραφής κτλ. Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν χορηγίες, αυτές οι χορηγίες υπάρχει ένα νομικό καθεστώς, το οποίο μπορεί κάλλιστα να γίνει στο Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν κανόνες, θεσμοί κτλ. Που δέχονται αυτές τις χορηγίες. Εκείνο όμως που για μας είναι πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε διετείς σπουδές, διετείς δομές, που να αντανακλούν και τις ανάγκες της κοινωνίας. Να δούμε τι χρειάζεται η κοινωνία. Εδώ λοιπόν κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει μία ομάδα μελέτης του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία μελετάει όλη την υπόθεση των διετών δομών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Τι σημαίνουν, τι σημαίνει ως προς την αγορά εργασίας, τι σημαίνει ως προς την αυτόνομη μόρφωση των παιδιών κτλ. Είναι μια ομάδα εργασίας η οποία θα δώσει το πόρισμά της τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ερχόμαστε σε συγκεκριμένες επαφές με βιομηχανικά επιμελητήρια, με εμπορικά επιμελητήρια, με τοπικούς φορείς, κυρίως αγροτικούς, για να καταλάβουμε τι χρειάζονται και αυτοί. Παραδείγματος χάρη, έχουν γίνει συζητήσεις με τον κύριο Κορκίδη, που είναι ο πρόεδρος του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου στον Πειραιά, έχουν γίνει συζητήσεις με τον κύριο Βενιάμι, που είναι ο πρόεδρος των εφοπλιστών, για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για την πρακτική άσκηση των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε αυτές τις διετείς δομές. Και έως το τέλος Νοεμβρίου θα υπάρξει μία ημερίδα που θα οργανωθεί στην Κρήτη, την οποία οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και στην οποία θα συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΤΕ, το ΤΕΗ Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μαζί με τοπικούς φορείς, για να συζητήσουμε τι είδους δυνατότητες αλλά και τι είδους ανάγκες χρειάζονται για διετείς δομές στην Κρήτη. Άρα, όποια διετή δομή κάνουμε, δεν είναι για να λύσουμε διάφορα προβλήματα είτε τοπικά είτε φίλων μας και πάει λέγοντας, αλλά θα γίνει ως αποτέλεσμα συνεννοήσεων με τοπικούς φορείς και τα πανεπιστήμια. Γιατί αλλιώτικα πάλι ό,τι κάνουμε θα είναι στον αέρα. Γι' αυτό σας είπα, η κτηνοτροφία, γαλακτοκομεία, η ηχθειοκαλλιέργεια έχει γίνει σε συνεννόηση και με φορείς στην Ήπειρο. Και τα υπόλοιπα τα είναι όπως σας τα είπα. Όπως μου είπε και ο κύριος Αγγελόπουλος, τώρα στο νόμο που θα ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα συμπεριλάβουμε και την συγκεκριμένη δομή που θα έχουν τα διετή μέσα στα πανεπιστήμια, διότι στο νόμο του Αυγούστου το αφήσαμε λίγο γενικό για να μπορέσουμε να έχουμε προτάσεις και αντιδράσεις από τα πανεπιστήμια μας και τα ΤΕΗ, και στο μεταξύ τις έχουμε και αυτές θα τις νομοθετήσουμε. Για Χρυσή Αυγή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, στις χιλιάδες παρελάσεις που έγιναν αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα, στις χιλιάδες κυριολεκτικά παρελάσεις, ένα κόμμα της Αυγής, της Βουλής,
ένα κόμμα το οποίο δεν κρύβει ποτέ τη συμπάθειά του και την πλήρη αποδοχή των φασιστικών και ναζιστικών αρχών, αποφάσισε να αμαυρώσει αυτή τη μέρα. Να ξέρετε ότι έχουμε από πολλές πλευρές, από πολλά μέρη της Ελλάδος, συγκεκριμένες εκθέσεις που οπαδοί αυτού του κόμματος και στελέχοι αυτού του κόμματος πήγαν να χαλάσουν τις παρελάσεις. Δεν έγινε δυνατό αυτό και βεβαίως ως ένα βαθμό έχει ενδιαφέρον ότι πειράζει τη Χρυσή Αυγή η επέτειος της σύγκρουσης και της αντίστασης του λαού μας με το φασισμό και τον ναζισμό. Στην Σαντορίνη επέδειξαν αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά, απαράδεκτη αντιδημοκρατική ποινική συμπεριφορά. Εμείς συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς που με εντυπωσιακή πραγματικά ψυχραιμία πήραν τα παιδιά και τα πήγαν στα σχολεία, διότι ανεξάρτητα από το τι θέλαν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί εκείνη την ώρα, είπαν ότι αυτό που πρέπει να προστατεύσουμε είναι τα παιδιά, διότι δεν είναι μόνο η φυσική απειλή στα παιδιά, είναι και η ψυχολογική τρομοκρατία. Δεν ξέρω αν είδατε τα βίντεο, το να κάνεις μαγιά σε παιδάκια και δασκάλους και μητέρες. Εντάξει, ας μην το σχολιάσουμε. Εμείς έχουμε μία πληροφορία που ελπίζω να μην είναι θετική πληροφορία, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάει τμήμα του Συλλόγου Γονέων και να ζητήσει την παραίτηση της Διευθύντριας. Εμείς είμαστε ανεφόρον με τη Διευθύντρια, ανεφόρον, θα την καλύψουμε στο 100% και θα προτρέπαμε την όποια αντιπροσωπεία του όποιου Συλλόγου Γονέων να μην κάνει αυτό το βήμα, διότι κανένα Σύλλογος Γονέων δεν πρέπει να προτρέπει εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν ή να αποκηρύξουν ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα μελανό σημείο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι ότι όλες αυτές οι παρελάσεις που έγιναν, να ξέρετε ότι στα δημοτικά έγιναν και με το νέο καθεστώς κλήρωσης, δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα. Χάρηκαν οι γονείς τα παιδιά και τα παιδιά την συγκεκριμένη τελετή και σε ένα σχολείο που για μας ακόμη και ένα δεν έπρεπε να υπάρχει, επιδείχθηκε αυτή η συμπεριφορά από άτομα και ένα κόμμα το οποίο προφανέστατα δεν έχει θέση στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Με τη Δάφνη αν βγάλαμε άκρη, πάντα βγάζουμε άκρες, κυρία Ανδριτσάκη. Βεβαιότατα. Θέλετε, κυρία Αγγελόπουλη. Στη Δάφνη όντως έγινε... Ναι, ναι, βέβαια. Στη Δάφνη έγινε η διαδικασία όπως προβλέπεται της κλήρωσης και όντως το αποτέλεσμα της κλήρωσης δεν έγινε σεβαστό. Εμείς βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, όπως γνωρίζετε, προχθές ήδη για αυτό το θέμα, λέγοντας ότι θα το διερευνήσουμε θεσμικά. Υπουργείο είμαστε, αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία. Χτες ήρθαν εγγράφως οι σχετικές αναφορές και με βάση αυτές τις αναφορές το Υπουργείο διέταξε σήμερα το πρωί την δέουσα διαδικασία. Να το πω πολύ απλά, διτάχθηκε προκαταρκτική εξέταση. Δεν υπάρχει εις βάρος. Το εις βάρος, τα έγγραφα χτες τα οποία ήρθαν υπόψη μας, συνάδουν στο ότι πρέπει εμείς να διατάξουμε και αυτό κάναμε προκαταρκτική εξέταση. Άρα έχει να κάνει με τον ρόλο της διεύθυνσης. Κοιτάξτε, δεν προκαταβάλουμε κάτι. Με την έννοια του ότι, όπως σας είπα, η πολιτεία έχει θεσμούς και υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι σύνολη διαδικασία και αυτή ακολουθούμε. Όταν θα υπάρξει αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης, τότε θα δούμε και αν προκύπτουν
ή όποιες ευθύνες. Έχει ζητήσει ο κύριος Κούρκουρας από το 1984. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω, αναφερθήκατε σχετικά με την Επιτροπή που θα εξετάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των ΤΕΙ με κατεύθυνση τη μηχανολογία, την ηλεκτρολογία και τα άλλα δύο τμήματα. Γνωρίζουμε πόσο περίπου χρόνος θα χρειάζεται για την εξέταση της κάθε αίτησης, δεδομένου ότι στο ΣΑΕΠ ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τα δύο χρόνια για τα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ίδρυματα. Ενδεχομένως να μην έγινε εγώ κατανοητός. Οι επιτροπές αυτές δεν θα εξετάζουν αιτήσεις. Αυτό είναι θέμα των επιμελητηρίων όταν έρθει η ώρα. Αυτές οι επιτροπές θα κάνουν την προεργασία για να συνταχθεί το προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τα προσόντα και άρα τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και μετά, με βάση αυτό, παίρνει το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, παίρνει το πτυχίο σας ή το πτυχίο μου και λέει, ωραία, αυτός έχει αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα, εντάξει. Τώρα, επειδή όμως θίξατε και το δεύτερο και δεν θέλω να θεωρήσετε ότι δεν το απαντάω. Έχουμε μία δυσκολία την οποία πραγματικά θα κάνουμε το παν και θα κάνουμε το παν να την κανονικοποιήσουμε. Και αυτό είναι η αναγνώριση των πτυχίων πολλών αποφύτων από κολέγια. Δυστυχώς εδώ μπλέκονται δύο θέματα. Ένα είναι το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων και το δεύτερο είναι της ακαδημαϊκής επάρκειας, αν θέλετε. Αν εγώ έχω τελειώσει ένα κολέγιο, το οποίο λόγω του άρθρου 16 δεν προβλέπεται να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια και θέλω το πτυχίο μου αυτό να έχει την ακαδημαϊκή εγκυρότητα ή ισοτιμία, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει εξ ορισμού. Υπάρχει όμως μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μιλάει για επαγγελματικά δικαιώματα, ότι μπορεί αυτό το άτομο να έχει επαγγελματικά δικαιώματα ανεξαρτήτως. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό μπλέξιμο. Εμείς εγκρίνουμε πάρα πολλά τέτοια πτυχία, απλώς να ξέρετε ότι η διαδικασία είναι πολύ, όπως υπονοήσατε, δεν είναι γρήγορη. Διότι, πρώτον, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς από πού πήραν αυτοί οι άνθρωποι πτυχίο και ποιο ήταν το πρόγραμμα. Γιατί, ξέρετε, εμείς θεωρούμε ότι η απατεωνιά ανθίζει μόνο στη χώρα μας. Θέλω να ξέρετε, και σας το λέω έγκυρα, ότι δεν είμαστε η μόνη χώρα στην οποία υπάρχει αυτό και μάλιστα νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να πούμε ότι έχει μπει και ένα φρένο σε τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες που εκεί ανθεί. Και δεν είναι μόνο οι χώρες των Βαλκανίων, γιατί πολύ φοβάμαι υπάρχει μια μυθολογία γύρω από τις χώρες των Βαλκανίων. Εδώ λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί από πού έρχεται το κάθε πτυχίο. Και το δεύτερο, πρέπει να παίρνουμε υπόψη και τις γνώμες των αντίστοιχων επιμελητηρίων του δικηγορικού συλλόγου σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Άρα το κάνει εξ ορισμού ένα πράγμα λίγο δύσκολο. Από την άλλη μεριά, περιμένουν πάρα πολλά παιδιά και η υπόσχεση του Υπουργείου είναι ότι και στο νόμο του Δεκεμβρίου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα βήματα. Ναι, γεια σας κύριε Υπουργέ. Λίγο να ρωτήσω τρεις ερωτήσεις αφού και άλλοι συνάδελφοι το έκαναν. Θα ξεκινήσω με μια ασάφεια που μου έμεινε σε σχέση με το μηχανογραφικό του 2018 και την θέση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε αυτό. Είπατε ότι το μηχανογραφικό θα είναι... Μιλήσατε για Σεπτέμβρη. Τα μηχανογραφικά κατατίθενται τον Ιούλιο. Άρα, ή τα παιδιά για να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τον Οκτώβριο του 2018 θα το έχουν στο μηχανογραφικό του Ιουλίου ή του Ιουλίου του 2018, επιμένω με τις χρονολογίες, ή στο μηχανογραφικό, καλά, το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, ή στο μηχανογραφικό του 2019. Θα επανέλθω με τη δεύτερη. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση είναι αυτή. Α, λέτε μία-μία. Δεν έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τις θυμάμαι. Να είστε καλά, γιατί στην κυρία Τρίγκα νομίζω ότι θυμήθηκα... καλά πήγα, μου λέει. Κοιτάξτε.
Ο στόχος είναι να υπάρχει το μηχανογραφικό για τον Ιούλιο του 2018, προφανέστατα. Εάν τυχόν δεν προφτάσουμε, γιατί θέλω να είμαστε πολύ σαφείς, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία και ως προς την καθημερινότητά της και ως προς τις νομικές της ρυθμίσεις. Εάν δεν προφτάσουμε, τα άτομα αυτά θα έχουν το μηχανογραφικό για τα προγράμματα των ΤΕΗ, όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, σήμερα μπαίνεις ηλεκτρολόγος είτε στο ΤΕΗ Πειραιά, είτε στο ΤΕΗ Αθήνας. Αυτό δεν πρόκειται να καταργηθεί πριν μπορείς να μπαίνεις ηλεκτρολόγος στο Πανεπιστήμιο Αττικής. Εμείς είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι τον Ιούλιο να υπάρχει αυτό. Να πάω στη δεύτερη ερώτηση. Έχετε κάποια εικόνα για για τις εργασίες αναβάθμισης της ανώτατης σχολής δημόσιας διοίκησης? Με ρώτησε Πρίτανης, τον οποίο τον βρήκα καθοδόν προς το Υπουργείο. Δεν θα την έκανα, αλλά επειδή με ρώτησε, Πρίτανης Εμβληματικού Πανεπιστήμιου, γι' αυτό σας τη ρωτώ. Για τη σχολή δημόσιας διοίκησης. Βλέπετε διευκρίνηση, γιατί ήμουν σίγουρος ότι θα ρωτούσατε για τη δημόσια υγεία, γι' αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρω αν όλες και όλοι γνωρίζουμε για την ανώτατη σχολή δημόσιας υγείας. Είναι μια εξαιρετικά υψηλού επίπεδου σχολή με ένα ιδιόμορφο θεσμικό καθεστώς. Είναι μια σχολή η οποία δίνει μάστερ αναγνωρισμένα από διδάσκοντες που δεν έχουν το στάτους το πανεπιστημιακό. Δεν λέω επίπεδο, διότι οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί. Εμείς με τον νόμο που ψηφίσαμε τον Φεβρουάριο είπαμε ότι θα πρέπει τα άτομα αυτά να κριθούν για να αποκτήσουν το στάτους των πανεπιστημιακών. Άρα κάποιο άτομο μπορεί να είναι για επίκουρος καθηγητής, θα κριθεί για επίκουρος καθηγητής. Αλλά τώρα δεν έχει αυτό το στάτους, τώρα είναι διδάσκοντες αυτής της σχολής. Το πρώτο λοιπόν βήμα είναι αυτό. Έχουν συγκροτηθεί με κοινή απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας τα εκλεκτορικά σώματα. Και νομίζω, κύριε Αγγελόπουλε, άμεσα αρχίζουν οι διαδικασίες κρίσεων με την συγκρότηση των τριμελών επιτροπών για εισηγητικές επιτροπές κτλ. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να δει η πολιτεία, και αυτή είναι απόφαση και του κυρίου Ξανθού και δική μας, τι θέλει να κάνει προοπτικά με αυτή την σχολή. Διότι θα είναι τότε μια σχολή η οποία θα δίνει μάστερ, θα έχει προσωπικό πανεπιστημιακού επίπεδου και είναι η σχολή δημόσιας υγείας. Δεν είναι ένα περιθωριακό, ακαδημαϊκό αντικείμενο. Εμείς λοιπόν μέσα ακριβώς και στο πλαίσιο της πολιτικής για πρωτοβάθμιες δομές υγείας, θέλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα δημόσιας υγείας. Είναι μία δέσμευση και του Υπουργείου Υγείας και μάλιστα υπήρξε και μία συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με τους προέδρους όλων των ιατρικών τμήματων όλης της Ελλάδας για το πώς θα εισαχθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, δημόσιας υγείας κτλ. Και άρα θεωρούμε ότι αυτή η σχολή, η οποία μας έρχεται ήδη έτοιμη, θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα στο συνολικότερο πλαίσιο αναβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης. Και εσείς τον ίδιο Πριτανίδατε. Συγγνώμη, όχι, γιατί μου θύμισε κάτι ο κ. Λικασάς. Η συγκεκριμένη σχολή λοιπόν που λέμε τώρα έχει μεταπτυχιακά, αλλά δεν έχει προπτυχιακά, όπως ξέρω, που σημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αναβάθμισης της, εφόσον θα έχει πανεπιστημιακούς καθηγητές, υπάρχει σενάριο για δεύτερη, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δεύτερη ιατρική σχολή? Και αν υπάρχει τέτοιο σενάριο, μπορεί να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως συζητιέται, στους χώρους των γιατρών? Κοιτάξτε, η ίδρυση ιατρικής σχολής είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα.
Δεν μπορεί κανείς να ιδρύσει στο έτσι ιατρική σχολή πρώτον. Δεύτερον, οτιδήποτε γίνει, πρέπει να υπάρχει μια πλήρη συνένεση των ιατρικών τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τόσο απλό. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στο μυαλό μας την ίδρυση ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους λόγους που σας είπα. Ότι ήδη είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, το οποίο δεν θέλουμε να το βαρύνουμε με ένα άλλο που εκ των πραγμάτων είναι επίσης πάρα πολύ σύνθετο. Αλλά δεν πρόκειται και να γίνει αν τυχόν αυτό δεν είναι αποτέλεσμα συζητήσεων με τα ιατρικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Σας πω. Δεν βγαίνουν γιατροί. Δεν βγαίνουν γιατροί. Δηλαδή δεν βγαίνει ένας γιατρός εξειδικευμένος σε μια ειδική πάθηση της καρδιολογίας, παραδείγματος χάρη. Δεν βγαίνουν τέτοιοι. Βγαίνουν άτομα τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την διοίκηση της υγείας. Εντάξει, της διοίκηση. Επίσης, τα θέματα που έχουν σχέση με επιδημίες. Όπως ξέρετε, όχι του Υπουργείου Υγείας, νοσοκομείων, ναι, της κοινωνίας. Όπως ξέρετε, η σύγχρονη ιατρική δεν είναι μόνο κλασικός γιατρός. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θεσμό που έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και ερευνητικά αλλά και με τα άτομα που εκπαιδεύει ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά έχουμε τόσο υψηλού επίπεδου άτομα που ξέρουν τα θέματα διοίκησης της υγείας στην πιο ας πούμε στην πλευρά. Άλλο πράγμα όμως για στελέχη της διοίκησης. Υψηλωτάτου. Υψηλωτάτου. Ο κύριος Λακασάς, τρίτη. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής και είναι ένα μικρό σχόλιο παράλληλα. Επειδή ήμουν εδώ τον Ιούνιο που είχε έλθει ο κύριος Πρωθυπουργός, μας είχατε παρουσιάσει δύο θέματα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το νέο εξεταστικό. Από ό,τι βλέπω, το νέο εξεταστικό έμεινε κάπου στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν προχωρά, αλλά τώρα η ατζέντα έχει μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πρώτον, ρωτώ αν έχετε προχωρήσει σε σχέση με το νέο εξεταστικό, αν θα συνεχιστεί ο διάλογος που αυτό παραπέμπει σε μια ελληνική έτσι, ολιγορία ή το αφήνουμε στις ελληνικές καλένδες, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα υπάρχει αυτό το νέο τοπίο στα πανεπιστήμια με τα ΤΕΙ. Δηλαδή, ότι να πούμε στα παιδιά ότι το 2020 το μηχανογραφικό τους θα έχει αυτά τα τμήματα των πανεπιστημίων που μπορεί να έχουν και τα ΤΕΙ και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρξει στα πλαίσια του διαλόγου. Αυτό για το, για το εξεταστικό και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έχουμε το νέο τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης. Πρώτον, αν σήμερα στη συνέντευξη βάζαμε όλα τα θέματα της ατζέντας, θα ζητούσατε υπερορία από την εφημερίδα σας. Βάλαμε ένα από τα πολλά. Αν σας τα δίνουν υπεροριακά, εγώ να το προσπαθήσω με μεγάλη χαρά. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι βάλαμε ένα από τα πολλά θέματα και το εννοώ πολλά θέματα. Έχουμε τις νέες δομές υποστήριξης. Όχι, όχι. Δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Απλώς θέλω να ξέρετε ότι θα θέλαμε να κάνουμε τέτοιες συνεντεύξεις τύπου μονοθεματικές για να μπορούμε να μην διαβάζουμε και εμείς εφημερίδες και στα site στο βαθμό που είναι δυνατό πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πρώτον. Δεύτερον, για το θέμα που θίξατε. Δεν έχει υπάρξει καμία ολιγορία. Συνεχίζονται πολλά πράγματα, αλλά φαίνεται ότι και εσείς δεν τα παίρνετε είδηση. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν συζητήσεις με σχολεία, υπάρχουν με καθηγητές, οι οποίοι πολλοί είναι διευθυντές σχολείων, είναι καθηγητές που μας στέλνουν σχόλιά τους και εμείς θέλουμε να διευκρινίσουμε τα σχόλιά τους κτλ.
Στείλαμε επιστολή στα τμήματα για να μας καθορίσουν το προφίλ των παιδιών που θέλουν όταν έρχονται στα πανεπιστήμια και επιμένω ότι αυτό που συζητάμε δεν είναι το εξεταστικό. Αυτό που συζητάμε είναι η δομή του λυκείου από όπου και θα προκύψει το εξεταστικό. Μην τώρα αύριο υπάρχουν τίτλοι που λέει δεν συζητάμε το εξεταστικό. Το λέμε από την αρχή αυτό. Συζητάμε για το λύκειο. Είμαστε λοιπόν σε προχωρημένες συζητήσεις. Συνεκτιμάμε τις διάφορες προτάσεις που έρχονται για κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι συγκρούεται και με νοοτροπίες. Και θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πάντως, στο βαθμό που είναι δυνατό, να παρακαλέσουμε τους γονείς, γιατί κυρίως εκεί είναι το πρόβλημα, να μην αγχώνουν τα παιδιά τους. Εντάξει, τα παιδιά να ευχαριστηθούν το σχολείο. Ήδη είναι σε μια ηλικία δύσκολη και υπάρχει μια συγκλονιστική πίεση να ξέρουν τα παιδιά ακριβώς τι θα γίνει με τα 1,5 χρόνια, με τα 2 χρόνια, με τα 3 χρόνια κτλ. Και κάνουμε πολλές φορές το πάνε να τα τρελάνουμε κι εμείς ως γονείς εννοώ και όχι ως Υπουργείο. Άρα δεν υπάρχει καμία αλλαγή, προχωράμε, κάνουμε πολλές συζητήσεις, συνεκτιμάμε τις απαντήσεις και πάμε παρακάτω. Είχαμε τη μαθητική πορεία. Τα παιδιά λένε για κενά που υπάρχουν ακόμα στα σχολεία. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα αν θα γίνουν περισσότερες προσλήψεις και έχουμε σήμερα και μία πορεία φοιτητών στη Θεσσαλονίκη πάλι για τα συγγράμματα, ενώ αυτό από ό,τι έχουμε μάθει έχει λήξει. Από ό,τι κατα... Γιατί τα παιδιά αυτά διαμαρτύρονται? Λοιπόν, κοιτάξτε, χθες υπήρχε μία πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Το πανό έγραφε ότι θέλουν τα παιδιά σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, είναι αίτημα? Αυτό είναι ένα οραματικό αίτημα κτλ. Δεν μπορεί να συσπυρώνεις έναν κόσμο που, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να σχολιάσω και το πόσοι ήταν, αλλά κατάλαβα ότι το οργάνωναν και σύλλογοι γονέων. Σύλλογοι γονέων οι οποίοι με το χέρι στην καρδιά πραγματικά λένε τα παιδιά τους μην πάτε σήμερα σχολείο, πάμε κάτω για πορεία με τέτοιο αίτημα. Δεν το θεωρώ σοβαρό. Αντιθέτως, το θέμα των κενών που θίξατε. Το θέμα των κενών έχει σχέση με μία παθογένεια, αν θέλετε, του εκπαιδευτικού μας συστήματος για το πώς διαπιστώνονται πολλές φορές οι ανάγκες των σχολείων. Συχνά δεν έχουμε ακριβή στοιχεία ή συχνά έχουμε συγκρουόμενα στοιχεία ανάμεσα σε αυτά που μας λένε οι διευθυντές των σχολείων και αυτά που μας λένε άλλοι διευθυντές, εννοούμε διευθυντές εκπαίδευσης ή περιφερειακοί διευθυντές. Αυτό δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις στο θέμα του διορισμού εκπαιδευτικών. Δεν μπορούμε όμως και θα είμαστε κάθετοι και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος κύριε Γενικέ έχουμε προχωρήσει σε μια προκαταρκτική έξι σχολεία. Σε έξι σχολεία και αυτό είναι είδηση, σε έξι σχολεία προχωρήσαμε σε προκαταρκτική εξέταση επειδή έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι δεν μας έρχονται ακριβή στοιχεία. Τι σημαίνει? Ορίστε, βάσιμες υποψίες, με συγχωρείτε. Βάσιμες υποψίες ότι δεν μας έρχονται ακριβή στοιχεία. Ελπίζουμε οι βάσιμες υποψίες να μην μετατραπούν σε βάσιμα στοιχεία. Αλλά υπάρχει προκαταρκτική εξέταση. Κοιτάξτε να δείτε. Μέρη όπου θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πλεονάζουσες ώρες διδακτικού προσωπικού και ζητάνε ταυτοχρόνως περισσότερο προσωπικό δημιουργώντας πλασματικά κενά, θα βρουν μπροστά τους την πολιτεία με τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο.
Δεν έχουμε λεφτά για να ξοδέψουμε σε παιχνιδάκια που μπορεί ελάχιστοι μεν να παίζουν και οι οποίοι δημιουργούν πολλές φορές και μία εντύπωση που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως κενά. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό. Και τα κενά αυτά, όπως είδατε και στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αλλά δεν στέλνουμε ούτε ένα άτομο αν δεν ελέγξουμε ακριβώς ότι αυτό το άτομο πρέπει να πάει εκεί και καλώς πάει εκεί, γιατί όπως σας είπα, όλα αυτά είναι από το στέρημα του ελληνικού λαού. Συγγράμματα, βεβαίως, με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, πρέπει να ρωτήσετε τους φοιτητές πραγματικά γιατί το κάνουν αυτό. Εγώ δεν το κατάλαβα. Είχανε πορεία χθες και μάλιστα μπορώ να σας πω κάτι που μας σόκαρε εδώ στο Υπουργείο ακόμη περισσότερο. Γιατί οι φοιτητές τους δίνουμε και ένα ελαφρυντικό ότι είναι νέα παιδιά και μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχουν και αιτήματα που δεν καταλαβαίνουν τις ακριβείς λεπτομέρειες. Χθες, με ημερομηνία χθεσινή, 30 Οκτωβρίου, έλαβα επιστολή από τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Κοσμήτορας αυτός λέει, επειδή λέει τελειώνει ο μήνας, πείτε μας τι γίνεται με τα συγγράμματα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο τμήμα μας κτλ. Προφανώς ο Κοσμήτορας έγραψε ένα γράμμα χωρίς να διαβάζει ούτε τα δελτία τύπου, ούτε εφημερίδες, ούτε να έχει πάρει τηλέφωνο εδώ, να ενημερωθεί ότι έχει λήξει αυτό. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Τα συγγράμματα, όπως ξέρετε, συχνά δεν μοιράζονται πριν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, γιατί τα παιδιά τον Οκτώβριο πάνε σε διαφορετικά μαθήματα για να δουν σε ποια θα καταλήξουν για να εγγραφούν κτλ. Ώσπου να γίνει αυτό, οι γραμματείες, οι κατάλογοι κτλ. Εδώ λοιπόν υπήρξε μία, όπως είπαμε, περιττή αναστάτωση. Εν πάση περιπτώσει, έληξε επιβεβαιώνοντας πλήρως τη θέση του Υπουργείου, πλήρως τη θέση του Υπουργείου, και ελπίζω να μην επαναληφθεί. Παρακαλώ. Θα πρέπει να σας παραπέμψω στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εκδοτών, η οποία έχει πολλές μέρες που βγήκε. Αλλά δεν χρειάζεται από την πλευρά του Υπουργείου να βγάλουμε κάτι περισσότερο. Το ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι εκδότες. Όταν λέμε ότι η αναστάτωση αυτή είναι περιττή, δεν εννοούμε ότι ήταν περιττή από την πλευρά των εκδοτών, που κάποια ζητήματα τα οποία έθιξαν μας έχουν απασχολήσει και εμάς. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο τιμολογούνται οι διαδικασίες τιμολόγησης. Γι' αυτό και έχουμε προτείνει οι δικές μας υπηρεσίες συγκεκριμένες διαδικασίες βελτίωσης. Να σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Να μην υπάρχουν ξεχωριστά τιμολόγια για τα διαφορετικά βιβλία τα οποία έρχονται από τον κάθε εκδότη, αλλά να είναι ένα ενιαίο τιμολόγιο. Εσείς όταν πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο να αγοράσετε βιβλία και αγοράζετε 7 βιβλία, έτσι προφανώς παίρνετε ένα παραστατικό. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι η διαδικασία αυτή της αναστάτωσης από πλευρά των εκδοτών είχε και κάποια σημεία που βελτίωσαν και τη δικιά μας λειτουργικότητα και αποδοτικότητα. Η αναστάτωση είναι αδικαιολόγητη ως προς την πλευρά αυτών οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι τα βιβλία μοιράζονται. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα πέρα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και για τις υπόλοιπες και για τα υπόλοιπα ΑΕΗ, τι γίνεται σε Ήπειρο, Ιωάννη κλπ. Μέσα στα επόμενα χρόνια πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Και θα σας πούμε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας είπα ότι έχει σημασία η ένταξή τους μέσα σε ένα στρατηγικό σχέδιο πενταετίας. Διότι μπορεί να πούμε ότι το Σεπτέμβριο προχωράμε στα πρώτα 3 βήματα που προτείνει το σχέδιο και μετά το επόμενο γίνεται στα 3 χρόνια. Εντάξει, άρα θα εξαρτηθεί πάρα πολύ τι στρατηγικό σχέδιο θα μας δώσουν, με τι χρονοδιάγραμμα θα μας το δώσουν τα Ιδρύματα. Και εκεί μέσα θα δούμε η πολιτεία τι μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα και τι μπορεί να αξιοποιήσει σε επόμενο διάστημα.
Συγχωνεύσει τμήματων σημαίνει μοιραία και μείωση αριθμού εισακτέων. Όχι βέβαια, γιατί να σημαίνει. Γιατί στην περίπτωση της Αθήνας, από εκεί που υπήρχαν δύο ΤΕΗ με 40 τμήματα και ειδικότητες, τώρα θα γίνουν 22 με 23 τμήματα. Κοιτάξτε, όχι. Δεν σημαίνει, καταρχήν είναι δύο τμήματα που εκπαίδευαν τον αριθμό που εκπαίδευαν. Εμείς, ο στόχος μας είναι, το έχουμε ξαναπεί, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο δεν είναι κάτι φαίνεται που συγκινεί. Ο απότερος στόχος είναι, εκτός από τις ιατρικές, τα πολυτεχνία και ενδεχομένως τις νομικές, να μην υπάρχει κλειστός αριθμός εισαγωμένων. Αυτό είναι η μεγάλη δυνατότητα που θα δοθεί στην ελληνική κοινωνία, να μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Γιατί αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία να μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει σημασία να μπει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει αυτό που θέλεις. Υπάρχουν ορισμένες σχολές που για το άμεσο μέλλον δεν μπορούμε να δούμε τη λύση τους. Και αυτοί είναι οι τρεις που σας είπα. Εντάξει. Πέραν όμως από αυτά υπάρχουν άπειρα τμήματα. Εμείς λοιπόν, όταν λέμε στα πανεπιστήμια να μας πούν τη στρατηγική τους, η στρατηγική τους συμπεριλαμβάνει και ίδρυση καινούριων τμήματων. Γιατί στο μεταξύ ξέρετε ότι έχουν υπάρξει καινούρια γνωστικά πεδία. Να σας θυμίσω, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρχε το τμήμα το φυσιογνωστικό, χρόνια ολόκληρα. Αυτό λοιπόν στην δεκαετία του 80 χωρίστηκε στη βιολογία και τη γεωλογία, ενώ τα δύο αυτά ήταν μαζί για πάρα πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, λέμε εδώ ότι υπάρχουν καινούρια γνωστικά πεδία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Άρα η στρατηγική είναι τι κάνουμε με τα υπάρχοντα, τι κάνουμε με τα ΤΕΗ και τι κάνουμε με την ίδρυση καινούριων τμήματων. Άρα στο διηνεκές και όχι στο, ας πούμε, διηνεκές μετά από πολλά χρόνια, ο στόχος ακριβώς είναι αυτός, η κατάργηση του κλειστού αριθμού σε πάρα πολλά τμήματα. Μετά την πενταετία δηλαδή θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό, να μην υπάρχει κλειστός αριθμός. Νομίζω είναι απολύτως ρεαλιστικό. Και θα υπάρχει απλά βαθμολογικό όριο. Θα το δούμε, καλά να είμαστε τότε. Κοιτάξτε, οι ιατρικές και πολυτεχνικές νομίζουμε δεν είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι σε πενταετία μπορεί να καταργηθεί ο κλειστός αριθμός και δεν ξέρουμε αν πρέπει και να καταργηθεί. Νομική είναι κάτι το διαφορετικό και πρέπει να το δούμε. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα γνωστικά πεδία που ξέρουμε ότι το υπάρχον εξεταστικό σύστημα αφήνει έξω παιδιά που είναι πάνω από τη βάση. Το γνωρίζετε αυτό. Γιατί τα παιδιά αυτά θέλησαν να πάνε σε ένα γνωστικό πεδίο, άντε στο διπλανό του. Δεν θέλησαν να βάλουν 38 επιλογές και να πάνε σε κάτι που δεν θέλουν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι και ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση και τα παιδιά να σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Εκτός, όπως σας είπα, από αυτά τους δύο, ας πούμε, τομείς, ενδεχομένως και την νομική. Θέλω να ρωτήσω αν θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη για το έκτακτο προσωπικό των ΤΕΗ, με δεδομένο ότι είναι σημαντικό ποσοστό του εκπαιδευτικού προσωπικού σήμερα. Ναι. Όπως σας είπα, δεν θα διαταραχτεί καμία συνθήκη εργασίας, παρά μόνον θα βελτιωθεί ως προς τους καθηγητές, το μόνιμο προσωπικό κτλ. Όπως ρωτήσατε, υπάρχουν πάρα πολλοί συμβασιούχοι. Νομίζουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς των συμβασιούχων με την εξής έννοια, διότι πολλοί συμβασιούχοι είναι άτομα με πρακτική εμπειρία που κάνουν μαθήματα. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό στη διδασκαλία. Άρα οι διετείς δομές των πανεπιστημίων δεν θα στελεχώνονται μόνο με μόνιμο προσωπικό, αλλά θα στελεχώνονται και με ένα τέτοιο προσωπικό. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω εξής. Τα τμήματα τα οποία αντιδρούν δεν θέλουν να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τι θα κάνετε, εάν μπορείτε να μας πείτε τι διαδικασία θα προωθηθεί, θα πει σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα χωρίσετε στην
κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Από ό,τι κατάλαβα, άρχισε προηγουμένως. Εντός του Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί κιόλας από την Βουλή. Εκτός θέματος, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, συμπληρωματικά αυτό που είπε ο κ. Λακασάς, σχετικά με το Λύκειο. Ξέρουμε ότι θα αφορά τους σημερινούς μαθητές της πρώτης ηλικίου οι αλλαγές. Αλλάζει κάτι από αυτού? Και να δείτε τι γίνεται με τον οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας. Επειδή έχουν δημοσιευθεί όλες. Λοιπόν. Να μείνουμε σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν το αντικείμενο καλύτερα. Ο οργανισμός αποτελεί... Για τον οργανισμό λέει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μια συζήτηση που μην ανοίξουμε και εδώ μια παρένθεση. Ωραία. Κοιτάξτε, τι γίνεται με όσους δεν θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο? Με όσους δεν θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο θα το σεβαστούμε απολύτως και δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Είναι τόσο απλό. Γιατί εμείς είπαμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει πρόγραμμα των ΤΕΙ. Δόξα τω Θεώ, είπαν πολλά ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να ιδρυθεί ένα πρόσθετο ΤΕΙ για όσους δεν θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο κτλ. Πάντως, επειδή το 80% όχι μόνο θέλει, αλλά έχει ετοιμαστεί και για να πάει με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, μιλάμε για ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι ότι δεν δήλωσαν ότι θέλουν να πάνε, ότι είναι δύσκολες περιπτώσεις και πρέπει να τις δούμε. Εντάξει. Άρα, εμείς αυτό που λέμε είναι, όπως σας είπα, υπάρχουν παιδιά που θα τελειώνουν και θα παίρνουν πτυχίο ΤΕΙ, διότι η επιλογή τους ήταν μπήκα σε ΤΕΙ, θέλω να πάω σε ΤΕΙ, θέλω να ξεμπερδέψω μια ώρα πιο νωρίς, με γεια τους, με χαρά τους. Άρα θα υπάρχει δυνατότητα προγραμμάτων ΤΕΙ. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι κάθε τμήμα υποχρεωτικά είναι πανεπιστημιοποιημένο. Το 80% είναι αν δεν θέλουν κάποιοι να υπακούσουν, αν θέλετε, σε ακαδημαϊκά κριτήρια, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, εντάξει, δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Το κλείσαμε. Πράγματι, οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που είναι σήμερα στην πρώτη ηλικίου. Η πρώτη ηλικίου είναι στη μέση της, έχει ακόμη πολλούς μήνες να ολοκληρωθεί. Η δευτέρα ηλικίου, οι παρεμβάσεις, ξέρετε ότι είναι πολύ ήρεμες και σχεδόν έτοιμες. Και θα προχωρήσουμε και γι' αυτό λέω τα παιδιά αυτά να χαίρονται το παρόν χωρίς να αγχώνονται για το μέλλον. Τελευταία. Καταρχήν δεν ξεκινάνε οι γονείς την κουβέντα για το εξεταστικό από ό,τι έχω καταλάβει. Το ξεκινάει το Υπουργείο Παιδείας. Έχει κάνει 2-3 προτάσεις μέχρι σήμερα, τις οποίες έχει μετά με έναν τρόπο αλλάξει, συζητήσει, προβληματιστεί. Ήθελα να καταλάβω το εξής. Κάνετε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, μία νέα πρόταση για το εξεταστικό. Λέτε δηλαδή ότι θα έχετε κλειστές τις περιζήτητες σχολές στην επόμενη πενταετία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με ένα συγκεκριμένο αριθμό εισακτέων, και οι υπόλοιπες σχολές των πανεπιστημίων, ειδικά κάποια τμήματα τα οποία δεν είναι πρώτη ζήτηση, θα έχουν ένα ανοιχτό αριθμό. Όσο και να προσπαθήσετε, δεν θα μου βάλετε λόγια που δεν έχω πει. Αυτό δεν είπατε. Όχι, δεν είπα αυτό. Για πείτε μας. Ξανά, μάλλον. Εντάξει, είμαστε νομίζω και οι δύο εδώ δάσκαλοι, οπότε η επανάληψη βοηθάει. Κοιτάξτε, σήμερα και στο υπάρχον το προτινόμενο σύστημα είναι κλειστός ο αριθμός. Ξέρουμε τι σημαίνει κλειστός ο αριθμός. Άρα το υπάρχον σύστημα και αυτό που προτείνουμε είναι κλειστός αριθμός. Εμείς σήμερα λέμε ότι προοπτικά, και μπορούμε αυτό να το αρχίσουμε ήδη από το θέμα των νέων εξετάσεων, βάζουμε στο τραπέζι και το θέμα του ανοιχτού αριθμού, όχι του κλειστού αριθμού. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο στο χαρακτήρα και τη δομή των εξετάσεων. Παίζει ρόλο στο πού θέλεις να πας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι ποια είναι η αρχιτεκτονική των εξετάσεων και άλλο είναι εγώ θέλω να πάω ιστορία και θα... Όχι. Δεν υπάρχουν πουθενά. Ανοιχτός αριθμός σημαίνει ότι μπορώ εγώ να πάρω, ανάλογα με τα τμήματα που έχουμε, ας πούμε, 500 ιστορικούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν... Κάποιο επίπεδο, όπως ακριβώς το λέτε. Άρα το επίπεδο πώς θα γίνει, με τι, με εξετάσεις. Πολύ ωραία λοιπόν. Άρα αυτό που λέμε είναι υψηλό επίπεδο των παιδιών, αλλά να μην αγχώνονται τα παιδιά αν θέλουν να κάνουν ιστορία.
Δεν το καταλαβαίνετε. Όταν έρθει η στιγμή να το συζητήσουμε. Όχι, είμαι... Όχι, είναι σαφέστατο. Δεύτερον, κοιτάξτε, αν εσείς και εμείς... Όχι, διότι τις εξετάσεις θα τις παίρνεις για να πάρεις το απολυτήριό σου. Άρα εξ ορισμού θα υπάρχουν εξετάσεις για να πάρεις το απολυτήριό. Αυτό λέμε. Α, ακριβώς αυτό λέμε πάρα πολύ. Να σας πω, κι εγώ είμαι κουρασμένος, αλλά δεν τα χάνω. Όχι πανελλαδικού χαρακτήρα, είπαμε πολύ συγκεκριμένα με ποιους τρόπους θα πάρθει το απολυτήριο. Προσέξτε όμως. Κάνω μία έκκληση. Και η έκκληση είναι η εξής. Και οι δύο να προσπαθήσουμε να μην αναπαραγάγουμε παθογένειες που υπάρχουν. Υπάρχει λοιπόν στην ελληνική κοινωνία μία δυσκολία, αν θέλετε. Και η δυσκολία αυτή είναι η εξής. Συνενεί η κοινωνία ολόκληρη ότι ένας κερδοσκοπικός θεσμός που είναι τα φροντιστήρια και η παραπαιδεία, ότι είναι μέρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτό πρέπει να το σπάσουμε. Δεν μπορεί η κοινωνία να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα από ότι στο δημόσιο σχολείο. Τελευταίος. Και μία σύντομη ερώτηση. Μιλήσαμε για διετή προγράμματα που μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια. Συζητάμε ότι ανοίγει ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άραγε υπάρχουν και σκέψεις για την δημιουργία αγγλόφωνων ή άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων προκειμένου να προσελκύσουμε φοιτητές από το εξωτερικό. Βεβαίως, κοιτάξτε, υπάρχουν ήδη μεταπτυχιακά που είναι αγγλόφωνα, το γνωρίζετε αυτό. Μεταπτυχιακά προγράμματα που είναι αγγλόφωνα. Άρα ένα και στο χέρι. Το δεύτερο, υπάρχουν σε πολλά πανεπιστήμια και ΤΕΗ κατ' επιλογή μαθήματα που δίνονται στην αγγλική γλώσσα ακριβώς για να μπορούν να γίνονται συμβάσεις για Erasmus με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και με το νέο νόμο που ψηφίσαμε, μέσα από συγκεκριμένες διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στο διεθνές πανεπιστήμιο το δικό μας και τα κανονικά πανεπιστήμια, θα προβλέπεται η δυνατότητα και ξενόγλωσσων τμήματων. Επί αυτού να σας πω ότι χτες αποφασίστηκε και η συμμετοχή της Ελλάδος για πρώτη φορά σε μία από τις διεθνείς εκθέσεις πανεπιστημίων. Θα πάμε συγκεκριμένα στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση που γίνεται στην Αυστρία τον Μάρτιο. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας θα συμμετάσχει και εκεί, ακριβώς για να προβάλλουμε τα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων, αγγλόφωνα και ελληνόφωνα, έτσι ώστε να προσελκύσουμε φοιτητές και από το εξωτερικό. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας θα πάει εκεί. Το απολυτήριο δεν θα παίρνετε με εξετάσεις των ελληνικών χαρακτήρα, όπως θέλαμε. Συγγνώμη, εμείς πρέπει να πάμε τώρα να ενημερώσουμε τον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε. Και επειδή δεν είμαστε και καλοί φοιτητές, πρέπει να μας εξηγήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση, αν δεν καταλάβετε, μπορεί να μην είναι και δικό μου πρόβλημα. Ναι, ίσως δεν είναι δικό μου, αλλά πρέπει να καταλάβω. Με συγχωρείτε που σας το λέω με αυτόν τον τρόπο. Να δύο... Η ερώτηση είναι σαφέστατη για να επαναφέρει ένα θέμα που το είπαμε πάρα πολύ καθαρά. Είπαμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι παιδαγωγικοί που συνυπολογίζονται για το βαθμό του απολυτηρίου. Ναι ή όχι. Ένας από αυτούς είναι οι εργασίες. Ένας από αυτούς είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις. Ένας από αυτούς είναι κεντρικές εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα. Συνυπολογεί. Θα πει πανελλαδικό. Κοινά θέματα σημαίνει πανελλαδικό. Όχι, με συγχωρείτε, δεν ρωτάτε κάτι καινούργιο. Προσπαθείτε να βγάλετε μία είδηση για είδηση που υπάρχει. Ορίστε, ποιο. Θα υπάρχουν πανελλαδικό και φυσικά θέματα. Για ένα θέμα στο οποίο υπάρχει επεξεργασία. Να καταλάβουμε, θέλουμε, κύριε Αγγελόπουλο. Η τελεσίδικη απάντηση στερεί τη δυνατότητα διαβούλευση με τους ανθρώπους, τους φορείς και τους θεσμούς. Υπάρχει ένα σχέδιο. Ναι, αυτό συζητάμε. Υπάρχει αρχιτεκτονική. Αυτό το σχέδιο συζητάμε. Ξεκάθαρα μπορούμε να το πούμε. Τελεία. Έχετε δυο σε τρία μαθήματα. Όχι, δεν θα σας απαντήσω. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό δεν είναι απάντηση. Υπάρχει ένα σχέδιο που το ξέρετε πολύ καλά. Τι απάντηση είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.